Κάποτε ειδοποίησαν τους Εβραίους να μαζευτούν στην πλατεία Ελευθερίας. Δεν τους είπαν γιατί. Φυσικά εγώ δεν πήγα. Πώς τους ειδοποίησαν, εκείνη... ξέρετε? Με... στην εφημερίδα. Πάντως εσείς το μάθατε. Το μάθαμε, βέβαια. Το μάθαν όλοι. Στο σπίτι εμείς, εντωμεταξύ ο Μάριος είχε γυρίσει. Είχε γυρίσει ο Μάριος. Από τον πόλεμο. Είχε γυρίσει στα κακά του χάλια. Είχε πάθει από τις κακουχίες, είχε πάθει σκλήνωση κατά πλάκας, που είναι μια αρρώστια που ακόμη δεν τις έχουν βρει φάρμακο. Και ήταν πολύ χάλια στο κρεβάτι. Και ο πατέρας μου, τον πατέρα μου το χτύπησε αυτοκίνητο γερμανικό και του είχε σπάσει την κλίδα. Κι άλλο που δεν ήθελε, και ήταν όλο στο κρεβάτι. Και φυσικά δεν πήγανε, και εγώ δεν πήγα, είμαι τρελός να πάω. Εκείνη την ημέρα ακριβώς πήγαμε για ψώνια κάτω, για μπούγιας, να αγοράσουμε χρώματα. Κάτω στην αγορά και περνώντας, ο σοφέρ λέει, κάτι να δούμε, τι, εδώ πέρα έχει μαζευτεί κόσμος πολλής. Mm-hmm. Κάτι να δούμε, εδώ θα μαζευτούν οι Εβραίοι. Και βλέπω λοιπόν, απάνω στην καρότσα ήμουν εγώ, και βλέπω τους είχαν και κάναν γυμναστική. Πριν εδώ, δεν ξέρω τι, και οι Γερμανοί εκεί γυρνούσαν σαν τα σκυλιά ολόγερα και τους κλωτσούσανε. Ήταν και γέροι, πήγαν οι γέροι εκεί πέρα και τους κλωτσούσαν και τους μάτωναν και τους... Α, λέω εγώ αυτό το πράγμα, ό,τι που είναι οι Γερμανοί δεν πατάω, τελείωσε. Του πήρα απόφαση τότε και το είπα στη μάνα μου. Λέω, μάνα, εγώ στην Πολωνία δεν πάω. Τι σκεφτήκατε εσείς, είχατε κάποιες πληροφορίες ή με τη δική σας τη σκέψη σκεφτήκατε ότι αυτό δεν θα ήταν καλό για σας? Αφού το βλέπω τι τους κάνουν, τι άλλο να σκεφτώ, τι να σκεφτώ άλλο. Πληροφορίες είχατε. Αυτοί που τρώγαν τις κλωτσιές, αυτοί έπρεπε πρώτοι να σηκωθούν να φύγουν. Καθίσανε. Γιατί λέγανε από την κοινότητα, λέγανε, λέει, θα πάτε στην Πολωνία, θα δουλέψετε, θα τελειώσει ο πόλεμος και θα γυρίσετε πίσω. Αυτό το κάνουν για σιγουριά, για ασφάλεια, οι Γερμανοί. Ήτανε βαλτοί άνθρωποι των Γερμανών μέσα στην κοινότητα. Και ξεγελούσαν τον κόσμο και τον ξεγελάσανε. Αφού αγοράζανε μάλινα, σαν πως να πάνε, ας πούμε, στην Ελβετία για χειμερινές διακοπές. Υπήρχαν άνθρωποι που σκεφτόντουσαν σαν εσάς, που λέγανε ότι αυτό είναι κάτι επικίνδυνο, ότι δεν μπορεί να είναι καλό. Πώς. Υπήρχαν και τέτοιοι, αλλά οι περισσότεροι ξεγελιόντουσαν. Κοιτάξτε, δεν τολμούσανε. Πρώτα, αυτοί δεν είχαν συναναστραφεί με Έλληνες, δεν είχαν σχέσεις με Έλληνες, επαφές δεν είχαν και δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο για να φύγουν. Αλλά και να έβρισκαν, τον έβρισκε άλλος το δρόμο, δεν εμπιστεύονταν. Δεν υπήρχε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, εγώ εξηγήθηκα με τη μάνα μου και της λέω, τη Σαρά δώστε την, θα την πάρω μαζί μου. Αυτή δεν θέλει. Όχι, όχι. Εσείς τι επαφές είχατε και τι είχατε? Εγώ στο πανεπιστήμιο είχα επαφές. Όταν δούλευα στην γεωργική υπηρεσία εκεί πέρα, την πρωτοχρονιά, πήγα σε ένα χωριό που δούλευε άλλος γεωπόνος, σαν φοιτητής γεωπονίας. Και τον εγνώρισα εκεί πέρα και άρχισε να μου μιλάει για οργανώσεις και τέτοια, για οργανώσεις, και το κατάλαβα ότι αυτός... έχει σχέση με οργανώσεις. Με ποιες οργανώσεις, πείτε μας ακριβώς. Με το ΕΑΜ, εντάξει. Σε αυτόν πήγα. Πήρα επαφή με το ΕΑΜ και τους λέω, είμαστε 20 παιδιά. Και θέλουμε να βγούμε στο βουνό. Και είχαμε μαζευτεί 20 παιδιά. Από το πανεπιστήμιο ή από την γειτονιά σας? Στη γειτονιά. Εβραιόπουλα. Εβραιόπουλα. 20 παιδιά είμαστε. Σύνδεσμο, θέλουμε να βγούμε στο βουνό. Εντάξει, μεγάλη προθυμία από την πλευρά των οργανώσεων. Μεγάλη προθυμία και οι οικογένειες να πάρουνε, όχι μόνο νέους, και οι οικογένειες. Λοιπόν, θα περιμένετε που και τα λοιπά, θα έρθει σύνδεσμος. Περιμένουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα που περνούσε, 3-4 παρετούνταν από τους 20. Από τους 20 που είχατε μαζέψει εσείς. Παρετούνταν, δεν θα φύγουμε με την οικογένειά μας, δεν ξέρω τι. Έτσι. Στο σπίτι, ποιος ξέρει, τι συζητούσαν κτλ. Έφευγαν. Και όταν ήρθε ο σύνδεσμος, ήμασταν τρεις. Εγώ. Ποιοι είσαστε? Ο Αλμπέρτος Χανταλής, ο οποίος. Θα δει τι έπαθε αυτός. Ο
Χανταλής, και ένας άλλος, δεν του ξέρω το όνομα, δούλευε στο Αμπαρτζιάν, βοηθός. Το Αμπαρτζιάν ήταν χημικό εργαστήριο και είχε πλατυποδία. Μόνο εμείς οι τρεις ήμασταν. Έφτασε ο σύνδεσμος, λέει, πηγαίνετε στα σπίτια σας να πάρετε κανένα ρούχο, κανένα αυτό, ξέρω εγώ, κανένα μάλινο, γιατί στο βουνό πάμε. Ό,τι θέλετε, να χαιρετήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας, και θα σας περιμένω τάδε ώρα. Εντάξει, πήγα στο σπίτι, χαιρέτησα τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου που ήταν κατάκητος. Τι είπατε στη μάνα σας και στους δικούς σας? Πάω στο βουνό. Πάω στο βουνό, λέει, πήγαινε εσύ τουλάχιστον εσύ να γλιτώσεις. Η μάνα μου. Μάλιστα. Λέω, θα σας γράφω και... Λοιπόν, η αδελφή μου με συνόδεψε ως την πόρτα. Της λέω, άντε βρε, α, έλα μα. Όχι, όχι, όχι. Θεληθήκαμε και φύγαμε. Όχι, γιατί ήθελε να μείνει με τους... Με τη μάνα του, με τους γονείς της. Μάλιστα. Λοιπόν, μας παίρνει αυτός, τους τρεις, και μας πάει σε ένα διαμέρισμα. Έχασα τον μπούσουλα. Ένα διαμέρισμα έξτρα. Λέω, το ΕΑΜ σε τέτοια έφτασε σε τμήλιο, πώς μας πάει στο ΕΔΕΣ. Εγώ τα ξέρα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρατε από πού τα ξέρατε εσείς αυτά? Διαβάζαμε πολύ. Οι φίλοι μας διαβάζανε, ενδιαφερόμασταν πολύ. Είχαμε μάθει ότι υπάρχει ο Ελλάς ο οποίος μπαίνει στα χωριά και κάνει εμφανίσεις κτλ. Και εγώ με το ΕΑΜ πήρα αυτό. Και λέω, μήπως το ΕΔΕΣ μας πάει. Τέλος πάντων, βγήκε μια κυρία καλοντημένη, δεν μας είπε ούτε μία λέξη. Από μια εσωτερική σκάλα μας κατέβασε στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο πυπλωμένο, θαύμα. Χωθήκαμε εκεί πέρα, δεν νυχτερεύσαμε εκεί πέρα. Και εκείνη τη νύχτα κάνανε μπλόκο στη γειτονιά και μαζεύανε εργάτες για το λιανοκλάδι. Που στέλνανε Εβραίους, νέους Εβραίους, στο λιανοκλάδι. Και εμείς από το. Είχε ένα παραθυράκι. Κάναν μπλόκο, εννοείται οι Γερμανοί. Γερμανοί, βέβαια. Την άλλη μέρα, το απόγευμα, μας παίρνουνε, ανεβαίνουμε πάνω, βλέπουμε έναν χωρικό θερείο. Λέει, εσείς είστε, καθίστε. Καθίστε, βγάζει ένα πιστόλι, να το βάζει στο τραπέζι. Λέει, τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, τώρα από εδώ και πέρα πίσω δεν υπάρχει, μας είπε. Ξεκινάμε. Εγώ μπροστά και εσείς από πίσω. Και ξεκινήσαμε. Ανεβήκαμε στο τραμ, πήγαμε στο Βαρδάρι. Κατεβήκαμε στο Βαρδάρι και από εκεί ποδαρόδρομο. Στον δρόμο μας σταματούσε πότε. Μια-δυο φορές μας σταμάτησε, πήγαινε κάπου και ερχόταν με έναν άλλον. Άλλον για το βουνό. Ποιος ξέρει τι είχε κάνει, γιατί έφευγε και εκείνος. Όχι Εβραίο. Όχι, άλλον Εβραίο δεν πήρε. Δύο πήραμε τέτοιους. Γεννήκαμε πέντε. Πρώτος σταθμός ήταν στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Σε μια σπηλιά εκεί πέρα, σε μια σπηλιά μας βάλανε. Την ημέρα, την νύχτα περπατούσαμε. Την ημέρα εκεί πέρα, το μεσημέρι, κοιμηθήκαμε λίγα. Το μεσημέρι ήρθανε, μας ταΐσανε, μας μιλήσανε από το ΕΑΜ. Δεν ξέρω τι, καταλάβαμε ότι είμαστε στο ΕΑΜ. Τότε καταλάβατε ότι είσαστε. Σιγουρευθήκαμε. Ναι. Ύστερα φύγαμε από εκεί. Δεύτερο σταθμό κάναμε στο Πρόχωμα, που είναι Δουγαντζή, λέγεται αλλιώς το χωριό. Είναι ποντιακό χωριό. 100% ποντιακό. Εκεί πέρα οι γυναίκες ήθελαν να μας πλένουν τα πόδια. Φάτε, παιδιά, μας φέρναν φαγιά, πίτες, αυτά. Χάσα τον μπούσουλα. Τι κόσμος. Οι πόντοι που λένε τόσα αυτά ανέκδοτα για τους πόντους ότι είναι χαζί. Εγώ τους γνώρισα πολύ καλά. Έμαθα και τη γλώσσα τους τα ποντιακά. Εγώ δεν μιλάω ακόμα. Τα τραγούδια τους. Λοιπόν, εκεί πέρα κάναμε μία μέρα και από εκεί ξεκινήσαμε, περάσαμε τον αξιό με σχεδία, όλα οργανωμένα πράγματα. Και από εκεί πια περπατούσαμε μέρα-νύχτα. Δύο μερόνυχτα λοιπόν, φτάσαμε στο Πάικο. Γερμανούς συναντήσατε καθόλου? Όχι, ήταν όλο σύνδεσμοι. Από σύνδεσμο σε σύνδεσμο μας παραδείγματι. Αυτοί ξέρανε δρόμους, ξέρανε μονοπάτια. Δεν είχαμε τίποτα, κανένα παρατράγουδο. Φτάσαμε στο Πάικο. Αρκετά ψηλά γιατί έκανε κρύο και ήταν όλα οξίας. Οι οξίες είναι σε ορισμένο υψόμετρο. Εκεί πέρα ήταν καμιά εικοσαριά άνθρωποι, άοπλοι. Άοπλοι όλοι. Είχε δύο πιστόλια, είχαν οι σύνδεσμοι που κατεβαίνανε για πληροφορίες ή για τρόφιμα, δεν ξέρω. Και όταν φεύγανε λέγανε, πάει στη δράση αυτός, πάει στη δράση. Και όταν χρειάζονταν κανένα ρούχο, έρχονταν, κοίταζε ποιος είναι στον πόη του, μας έπαιρνε τα ρούχα, μας έδινε τα δικά του.
Τέλος, μια μέρα πέφτουν κάτι κυνηγοί απάνω στο λιμέρι. Τους τουφέκισε αυτός ο σκοπός. Ένα τουφέκι υπήρχε. Τους τουφέκισε, φύγανε και έπρεπε να μετακινηθούμε. Και μετακινηθήκαμε. Επί 2 εβδομάδες, κάθε νύχτα περπατούσαμε. Πού πηγαίναμε, γιατί περπατούσαμε, τι κάναμε. Είχατε κάποια εκπαίδευση σε αυτό? Τίποτα μέχρι τότε. Απολύτως τίποτα. Φορτωμένοι με κάτι παλιά, ό,τι παλιό, φανταστείτε, παλιά τουφέκια, καραβάνες παλιές, αυτά. Φορτωμένοι και περπατούσαμε. Και επιτέλους φτάσαμε σε ένα χωριό στο Βέρμιο. Σε ένα χωριό που δεν είχε κατοίκους. Έχω αναδειάσει το χωριό και είχε μόνο αντάρτες. Ήταν καμιά 200 αντάρτες. Αλλά αντάρτες με όπλα, με πολυβόλα, με χειροβομβίδες κρεμασμένες, με μπαλάστιες. Πήραμε λίγο απάνω μας. Τροφή είχε κάθε μέρα, μας δίνανε καζάνι. Είχε καζάνι κάθε μέρα, τρώγαμε καλά. Ενθουσιασμός μεγάλος, χορούς, ξέρω εγώ, κάθε βράδυ, τραγούδια και τέτοια πράγματα. Λέω, εντάξει. Ξαφνικά λένε καθαριστικές επιχείρησεις οι Γερμανοί. Ξανεμίστηκε όλος ο ενθουσιασμός, μας βάλαν στη σειρά. Πόσο καιρό καθίσατε, θυμάστε? Όχι μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα. Μας βάλανε να συνταχθούμε, μας φωνάξαν να συνταχθούμε. Εμείς που δεν είχαμε όπλα, μας δώσαν από ένα μουλάρι, του φορτώσανε με καζάνια, με δεν ξέρω τι. Από ένα μουλάρι. Περίπου σε ποια εποχή είμαστε τώρα? Άρχισε να καλοκαιριάζει. Δηλαδή είναι το 43 αυτό? 43. Το 43, καλοκαίρι του 43. Την άνοιξε, ανέβηκα εγώ στο Πάικο. Και έτσι πέρασαν, ένας μήνας πέρασε. Άρχισε να καλοκαιριάζει. Δηλαδή εσείς ανεβήκατε στο βουνό λίγο πρωτού τους αρχίσουν να τους μαζεύουν. Πριν γίνουν. Μόνο εργάτες μαζεύανε τότε. Ναι. Είχε ήδη γίνει το γκέτο τότε? Βεβαίως. Ήσασταν στο γκέτο μέσα όταν φύγατε? Μάλιστα. Και όσο ήμουν στο γκέτο, εγώ έμπαινα, έβγαινα. Είχα ταυτότητα με ελληνικό όνομα. Την είχα διορθώσει δηλαδή. Ναι. Έβγαλα κανονική ταυτότητα, αλλά έτσι γραμμένα το όνομα, έτσι που να μπορώ το έψιλον να το κάνω ήττα, να πούμε. Και δηλαδή μέρος... εσείς φύγατε από τον γκέτο. Το γκέτο έφυγε. Μάλιστα. Ωραία. Το 43. Και στο γκέτο ήταν το σπίτι όπου μας πήγε αυτός. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το χωριό μας δώσαν από ένα μουλάρι και επί 3 νύχτες περπατούσαμε. Την ημέρα κρυβόμασταν. 200 άνθρωποι. Έρχονταν σύνδεσμοι, έφευγαν, έρχονταν. Μεγάλη κίνηση και καταλαβαίναμε πως κάτι δεν πάει καλά. Και την 4η νύχτα μπήκαν σε ένα μονοπάτι για να κατεβούν στον δημόσιο Βερίας Κοζάνης, να τον περάσουν και να πάνε στην Ελεύθερη Ελλάδα, έτσι λέγανε. Ελεύθερη Ελλάδα. Το μονοπάτι ήταν πολύ απότομο και τα μπολάρια δεν μπορέσαν να περάσουν. Τα πρώτα πέσανε, τα δεύτερα πέσανε και μας είπαν σταθείτε. Τους σημειονηγούς. Σταθήκαμε λοιπόν και ξημερώσαμε εκεί πέρα. Ήρθαν χωρικοί, πήραν τα μουλάρια, τα καλύψανε, τα κρύψανε. Και ένας σύνδεσμος μας πήρε, ήμασταν μια 15 αριά. Μας πήρε από μέσα από μια χαράδρα. Στο τέλος της χαράδρας είχε κάτι καλύβια, βλάχικα καλύβια. Λέει, θα πάμε στα καλύβια. Σε ποια περιοχή ήσασταν? Στο Βέρμιο. Στο Βέρμιο. Ποια πόλη ήταν εκεί κοντά ή χωριό, θυμάστε? Θυμαριά, θυμάμαι ένα χωριό όπου μπήκαμε ύστερα. Λοιπόν, ανεβαίναμε, ανώμαλη αυτή η χαράδρα. Ανεβαίναμε λοιπόν στα καλύβια, να πάμε στα καλύβια. Μόλις φτάσαμε κοντά, οι πρώτοι. Εγώ είμαι από τους τελευταίους γιατί ήμουν βοηθός μάγειρα και είχα χύσει βραστό νερό στο πόδι μου και είχαν βγει φουσκάλες και περπατούσα πιο αυτό, πίσω εγώ. Οι πρώτοι μόλις φτάσανε σε μικρή απόσταση, τους αρχίζουν λοιπόν με τα πολυβόλα. Ήταν κατελημένα από τους Γερμανούς τα καλύβια. Τους αρχίζουν με τα πολυβόλα. Όλμους, χειροβομβίδες. Για πρώτη φορά ακούγα πειρά εγώ. Ποτέ δεν ήμουν στον πόλεμο. Και όπως ήμασταν πιο πίσω στη χαράδρα, νομίζαμε ότι ξεριζώνονται δέντρα και πέφτουν. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, άρχισαν οι πρώτοι να οπισθοχωρούν, να τρέχουν προς τα κάτω. Και εμείς που ήμασταν τελευταίοι, γινήκαμε πρώτοι. Αυτοί πυροβολούσαν, ρίχναν όλμους μέσα. Χαμός μεγάλος. Και ξεκοπήκαμε 3.
Εγώ και άλλοι δύο. Και μας λέει ο ένας από τους τρεις, δεν ανεβαίνουμε στην πλαγιά. Ήτανε πουρνάρια, θάμνους. Να ανεβούμε στην πλαγιά, να κρυφτούμε στα πουρνάρια και να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Ανεβήκαμε. Είχατε λοιπόν και θύματα σκοτωμένους. Ούτε ποιος κοιτάζει γύρω του. Μόνο τρέχομαι σαν τα αγριοκάτσικα, από βράχο σε βράχο, μέσα στη χαράδα. Λοιπόν, ανεβήκαμε και περιμένουμε. Βλέπαμε τους Γερμανούς από τις δύο, ράχες, κατεβαίνανε και πυροβολούσαν μέσα στη χαράδρα. Άλλοι ανεβαίνανε Γερμανοί με 5-6 δικούς μας που είχαν πιάσει αιχμάλωτους, τους ανεβάζανε πάνω. Άλλοι τρέχανε, οι δικοί μας τους κοιτάζανε, κρυμμένοι. Και ύστερα από 1-2 ώρες τελειώσαν τα πάντα, ησύχασαν όλα. Για νυχτερεύσαμε εκεί πέρα. Και αυτός που μας είχε προτείνει είπε ότι ήταν λοχεία του στρατού, ήταν πιο μεγάλος από εμάς. Και αυτός μας ανέλαβε να μας οδηγήσει. Ανέβηκε πιο ψηλά, κοίταξε πού θα περάσουμε. Και τη νύχτα περάσαμε. Περάσαμε το δημόσιο, δεν είχε τίποτα. Ούτε Γερμανός εναντίσαμε τίποτα. Και πηδήξαμε απέναντι στους πρόποδες άλλων βουνών απέναντι. Έβρεχε, ψυχάλιζε. Κάτσαμε όλη την ημέρα, κοιτάζουμε κορυφές κινήσεις με παρατηρητήρια Γερμανών. Κοιτάζουμε το δημόσιο, πίχτρα οι Γερμανοί. Πώς δεν πέσαμε πάνω τους τη νύχτα. Τι να κάνουμε, πού να πάμε. Πολύ κοντά από εκεί που ήμασταν είχε ένα χωριό, Θυμαριά λεγόταν. Ύστερα το μάθαμε, ούτε το ξέραμε το χωριό. Τι να κάνουμε, μπαίνε, θα μπούμε μέσα. Κατεβήκαμε λοιπόν και στο πρώτο σπίτι που πήγαμε, χτυπήσαμε και μπήκαμε με το ζόρι μέσα, τελείωσε. Φωνάζουν, κάνουν, μπήκαμε μέσα. Τους κλειδώσαμε, μαζί κι εμείς, τους κλειδώσαμε και τους λέμε ήσυχα, θα φύγουμε το πρωί. Ησυχάσανε αυτοί άμα τους είπαμε, θα φύγουμε το πρωί. Με το καλό με το κακό μας καθίσαμε στο σπίτι. Λένε το πρωί, ακόμη σκοτάδι, θα μας βγάλετε. Θα σας βγάλουμε, λέει, θα σας βγάλουμε έξω, θα σας δώσουμε και ψωμί, θα σας δώσουμε και νεράκι, να έχετε. Θα σας βγάλουμε σε ένα αυτό. Ήταν τότε οι σίκαλες, ήταν ψηλές. Ξέρετε, οι σίκαλες πόσο ψηλές γίνονται. Θα σε βγάλουμε σε μια σίκαλη, θα καθίσετε εκεί και όσο να ξημερώσει. Άμα ξημερώσετε, πάρτε το δρόμο. Πάρτε το δρόμο. Θέλετε προς την Κοζάνη, θέλετε προς τη Βέρεια. Το δημόσιο. Και έτσι έγινε. Την άλλη μέρα τους ευχαριστήσαμε. Γίνηκαμε φίλοι. Ξέρανε. Τίποτα. Λέγαμε τίποτα. Ότι είμαστε εργάτες και πάμε στην Κοζάνη για να δουλέψουμε, να πιάσουμε δουλειά. Από την Ανατολική Μακεδονία ερχόμαστε. Και λέγαμε από ποιο χωριό. Εγώ έλεγα από την Κορμίστα, ένα χωριό που έκανα εκεί πέρα όταν ήμουν γεωπόνος. Τα είχατε συμφωνήσει όλα, μεταξύ σας αυτά βέβαια, πριν φτάσετε. Το ξέραμε. Αλλά ο ένας ήταν πράγματι από την Ανατολική Μακεδονία. Από τα Άνω Πορώια ήταν. Θυμάστε τα ονόματα αυτών των τριών Γιώργος που ήσασταν. Γιώργος ήταν ο ένας, Δημήτρης ήταν ο άλλος. Τώρα έτσι λεγόντουσαν, δεν λεγόντουσαν έτσι, δεν ξέρω. Εγώ ήμουν Μάρκος φυσικά. Λοιπόν, μας βγάλαν στη αυτή, περιμέναμε να ξημερώσει. Και πήραμε το δρόμο, βγήκαμε στο δημόσιο, Γερμανοί πίχτρα. Πήραμε το δημόσιο και περπατάμε προς τη ζωοδόχο πηγή, δηλαδή προς τη Βέρεια, ανηφόρα. Οι Γερμανοί μας βλέπουν, ούτε μας ρωτάνε, ούτε τίποτα. Ω, εντάξει, λέμε. Εντάξει. Πάμε. Φτάσαμε στη ζωοδόχο πηγή, μας σταματάνε δύο Γερμανοί. Με έναν διερμηνέα, βλάχος. Λέει ταυτότητες, Ausweis. Δεν έχουμε ταυτότητα. Είμαστε από την Ανατολική Μακεδονία. Τι είπαμε πάλι το παραμυθάκι μας. Τους είπε αυτός, τους Γερμανούς. Και κάτι του είπε και μας έβαλαν σε ένα περιφραγμένο οικοπεδάκι. Εκεί. Μας κρατήσανε δηλαδή. Εγώ είχα μία φωτογραφία πάνω μου, την οικογένεια ολόκληρη με τα αστέρια. Μάλιστα. Με τα αστέρια. Είχατε φορέσει δηλαδή αστέρια εσείς στο γιατρό. Εγώ το έβγαζα και εσείς το έβγαζα. Εσείς το βάζατε και το βγάζατε για να μπορείτε να πηγαίνετε να δουλεύετε. Εδώ το είχαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα αυτή τη φορά, λέω θα μας κάνουν καμιά έρευνα και χάθηκα. Λοιπόν, να πάω προς νερού μου, να πάω προς αυτού μου, πήγα την έτοσκηση, την παράχωσα στο χώμα και ησύχασα. Ησύχασα. Κρατούμενος των Γερμανών. Το βράδυ γινόταν. Οι Γερμανοί φεύγανε, εγκαταλείπαν δηλαδή το δημόσιο και φεύγανε προς τη Βέρεια. Συμπτύσσονταν
Μας παίρνουν και εμάς μαζί, μας φορτώνουν από δύο κάσες με πυρομαχικά στην αυτή, πάνω στην τέτοια, στη φάλαγγα και εμείς. Πηγαίναμε λοιπόν. Υπήρχαν και άλλοι μαζί σας. Τρεις ήμασταν. Τρεις ήσασταν αυτοί που αποκοπήκατε. Ναι. Άλλους δεν το βρήκατε. Στον δρόμο βρήκαμε άλλους. Βρήκαμε άλλους που ήταν μαζί μας. Και μας κοιτάζαμε έτσι και κρυβόντουσαν. Μην τυχόν, τι ξέρω εγώ, τι τους καταδώσαμε. Αλλά με, φαντάζομαι με ένα αίσθημα. Απορίας. Όχι απορίας. Χαράς που δεν είναι στη δική μας τη θέση. Γιατί ήσασταν πια κρατούμενοι των Γερμανών. Στη φάλαγγα μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στην επόμενη κασέτα. Πολύ αργά πάμε. Εμείς ξέραμε, η κατεύθυνση είναι Βέρεια, αλλά στη Βέρεια δεν είχα πάει ποτέ. Όταν φτάσαμε εκεί πέρα, φτάσαμε σε κάτι τεράστια κτίρια. Τεράστια για την εποχή εκείνη, έτσι μου φάνηκαν εμένα. Ήτανε στρατώνες. Λοιπόν, μας παίρνουν δύο Γερμανοί, τους τρεις, μας βάζουν στους στρατώνες, στο υπόγειο, ανοίγουν μια πόρτα, κάτω, στο υπόγειο, μας βάζουν μέσα, μας κλειδώνουν απ' έξω και φεύγουν. Εκεί δεν είχε, αυτό δεν είχε, παράθυρο δεν υπήρχε. Και στον δρόμο δεν σας είπα ότι οι χωρικοί που μας βλέπανε στη φάλαγγα με τα κάρα που περνούσανε σε αντίθετη κατεύθυνση μας πετούσαν ψωμιά, μας πετούσαν, ό,τι είχανε μας πετούσανε. Και είχαμε κάτι μαζί μας για φαΐ. Λοιπόν εκεί μας ξεχάσανε φαίνεται. Φάγαμε, νερό δεν είχαμε για να πιούμε. Είχαμε τις ανάγκες μας. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, αρχίζαμε λοιπόν εκ περιτροπής. Κλωτσάγαμε την πόρτα. Και εδέησε κάποτε να μας ακούσει κάποιος Γερμανός, έρχεται μας ανοίγει. Ω, βάσεις, δεν ξέρω τι, δεν καταλαβαίνω, ναι, Nichtverstehen, αυτά που ξέραμε τα γερμανικά της κατοχής. Λοιπόν, έρχεται, μας κλειδώνει, έρχεται ξανά με έναν άλλον, που ήξερε ελληνικά και γερμανικά, μετά αυτό διερμηνέ. Και του λέμε και αυτό είναι το παραμύθι πάλι, ότι είμαστε από την Ανατολική Μακεδονία και τα ρέστα. Α, έτσι λέει, το τόπι του Γερμανού, λέει, εντάξει, του λέει, περίμενε. Κλείδωσε και αυτόν μέσα, μαζί μας, κλείδωσε απ' έξω λοιπόν. Και έρχονται δυο και μας παίρνουνε, μας βάζουν τις χειροπέδες και μας βγάζουν έξω, σκοτάδι έξω. Νύχτα ήταν όταν μας βγάλανε. Και εμείς δεν ξέραμε πού είμαστε. Και ευτυχώς αφού περπατήσαμε για ένα 15 λεπτό, κοιτάζουμε κάτω τα φώτα της αυτής της Βέρειας. Κατεβήκαμε στη Βέρεια, ησυχάσαμε. Κατεβήκαμε στη Βέρεια, περιμέναμε σε μια πλατεία, έρχονται κάτι χωροφύλακες, μας παραδίδουν στους χωροφύλακες και φεύγουν οι Γερμανοί. Χωροφύλακες μας βγάλαν τις αυτές, τις χειροπέδες, μας πήγαν στο τμήμα. Και μας λένε, τι είναι ρε παιδιά, πάλι το παραμυθάκι μας εμείς. Φάγατε, λέμε, δεν ξέρουμε πόσες μέρες κάτσαμε εκεί πέρα στο σκοτάδι. Πεινάμε. Πήγαμε, μας το ταΐσανε καλά. Και την άλλη μέρα μας παίρνει για ανάκριση ο διοικητής του τμήματος της Βερίας. Ένας αστυνόμος. Άρχισε να μας κάνει ερωτήσεις, του είπαμε. Τα καθέκαστα εμείς πάλι τα ίδια. Και τα λέγαμε γιατί αρκετές φορές τα είχαμε πει. Και αυτός κρατούσε σημειώσεις. Και λέμε, τι κατά οι σημειώσεις. Και το απόγευμα καταλάβαμε γιατί κρατούσε σημειώσεις. Έρχονται, μας παίρνουνε τους τρεις και μας πηγαίνουν σε ένα καφενείο στη Βέρεια όπου μαζεύονταν όλοι οι πρόσφυγες της Ανατολικής Μακεδονίας. Μας παίρνουν λοιπόν, μας ανεβάζουν τον καθένα σε ένα τραπέζι. Και λέει, ξέρετε κανέναν από αυτούς. Ο ένας που ήταν από το Άνω Πορόια, ρίχνονται 5-6 απάνω του. Γιώργος λεγόταν λοιπόν. Πραγματικά λεγόταν Γιώργος. Τι, πού είσαι ρε, τι είσαι, πότε έφυγες από το χωριό, τι κάνει ο τάδε. Αυτό ήταν. Μετά λέει, είναι κανένας από την Κορμίστα των Σερών. Να εγώ. Τσιμουδιά. Ή δεν ήταν κανένας, ή ήταν κάποιος και σου λέει θα τον κάψω με τον άνθρωπο. Ύστερα λέει ο άλλος έλεγε ότι είναι από δεν ξέρω πού. Ούτε για εκείνο δεν υπήρχε και μας γλίτωσε ο Γιώργος. Λοιπόν αυτός πίστηκε ότι είμαστε τέτοιοι, μας πήρε πίσω
και μας λέει αύριο θα σας αφήσω να φύγετε. Λέω δώστε μας ταυτότητες. Δεν σας δίνω ταυτότητες. Θα φύγετε και αν σας ξαναπιάσουν στη δική μου την περιοχή, λέει, θα πάτε είστε στο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Την άλλη μέρα λοιπόν μας βγάλανε από το αυτό, από το κρατητήριο και καθόμαστε στο διάδρομο, περιμένουμε να μας πει φύγετε. Περιμένουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι πρόσφυγες αυτοί από την Ανατολική Μακεδονία γιατί κατέβαιναν κάτω? Γιατί φευγάτε από τους Βούλγαρους. Από τους Βούλγαρους, μάλιστα. Φευγάτε, βέβαια. Οι Βούλγαροι δεν φέρθηκαν καθόλου καλά εκεί πέρα. Μάλιστα κάναν προβοκάτσιες κιόλας. Έτσι μας λέγανε, δεν ξέρω. Και στη δράμα γινήκανε σφαγές. Ναι. Λοιπόν, εκεί που καθόμαστε στο διάδρομο, έρχεται ένας χωροφύλακας, ένα νεολαίος, ένα νέο παιδί, και λέει του Δημήτρη, του τρίτου, λέει του Δημήτρη, έρχεται μαζί μου. Έγινε αυτός λεμόνι. Και πήγε μαζί του. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, τι γίνεται. Περιμένουν, σε μισή ώρα έρχεται ο Δημήτρης με ένα ψωμί κάτω από τη μασχάλη. Λέμε τι, θα σας πω, λέμε, φύγουμε, θα σας πω. Και ύστερα μας άφησαν, φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν, πιάσαμε τον κάμπο των γενιτσών, όχι από δρόμο, όλο μέσα από τα χωράφια. Και μας είπε αυτός ότι όταν ήταν στο χωριό, η οργάνωση τον έβαλε να σκοτώσει τον σταθμάρχη της χωροφυλακής, του χωριού. Έκανε απόπειρα, δεν μπόρεσε να τον σκοτώσει και έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να φύγει, γι' αυτό βγήκε στο βουνό. Ο Δημήτρης. Και αυτός ο χωροφύλακας που τον είπε έλα, ήταν στη δύναμη του σταθμού χωροφυλακής τότε, εκεί πέρα. Και τον ήξερε. Και τον ήξερε. Αλλά του είπε, μη φοβάσαι, λέει, δεν θα πω σε κανένα τίποτα, μάλιστα θα πω στη μάνα σου ότι είσαι γερός κτλ. Όλα αυτά ήταν διότι το ΕΑΜ ήδη είχε δύναμη αρκετή στα χωριά, στην Ήπεθρο. Αρκετή δύναμη. Και έκαναν εμφανίσεις και αντάρτες, τιμωρούσαν κλπ. Και οι χωροφυλακοί κρατούσαν πισινή. Δεν εκτίθεται. Μα ένας χωροφύλακας τώρα τι ανάγκη έχει να καταδώσει, τι θα τον προβιβάσουνε. Και ύστερα κινδυνεύει κιόλας. Έτσι λοιπόν πήραμε το δρόμο μέσα από τον κάμπο, περάσαμε από την Κρία Βρύση, ένα μεγάλο χωριό. Ζητιανέψαμε εκεί ψωμί, τάχα, είμαστε εργάτες, θέλουμε αυτό, θέλουμε να κάνουμε κάνα μεροκάματο, τάχα, μας δίνανε ψωμί. Τι βγάλαμε λοιπόν. Είχανε φαγητό στα χωριά. Είχανε. Η Κρία Βρύση είναι πλούσιο χωριό, στη Βάλτα μέσα είναι. Εκεί δίνανε στους γεωπόνους γη και χωράφια. Λοιπόν, από εκεί πήγαμε στο μικρό κάμπο Κιλκής, όπου ζούσε ο Γιώργος, αυτός που ήταν από τα Ανωπορόια, ήταν πρόσφυγας από την Ανατολική Μακεδονία και ήταν σε αυτό το χωριό. Και ήξερε πρόσωπα και πράγματα. Εκεί πήγαμε. Μας άφησε απ' έξω, περιμέναμε μια ωρίτσα, βγήκε ο υπεύθυνος του ΕΑΜ και άλλα στελέχη. Γεια σας παιδιά, ξέρω εγώ, εμείς ήμασταν να πούμε ήρωες. Λέει, μάθαμε για σας ότι σας πιάσανε, ότι σε αυτά κτλ. Εντάξει, μας ταΐσανε. Και την άλλη μέρα τους πήραν τους άλλους δύο και έμεινα μόνο εγώ εκεί πέρα. Με βάλαν σε μια αποθήκη ενός τσέλιγκα. Και έκατσα καμιά δεκαριά μέρες. Το ΕΑΜ σας έβαλε εκεί πέρα. Βέβαια. Έκατσα καμιά δεκαριά μέρες. Και μετά έρχονται, με παίρνουν, με πηγαίνουν στο Μεσιανό. Του Κιλκής, ένα χωριό ποντιακό. Είχε και θρακιώτες, αλλά κυρίως πόντι ήταν. Εκεί έμαθα τα ποντιακά. Λοιπόν, πήγα εκεί πέρα. Μου είχαν φτιάξει ένα τσαρδάκι. Τι είναι το τσαρδάκι? Μια καλυβούλα. Γιατί πια καλοκαίριαζε και την ημέρα στον ήλιο δεν μπορείς να καθίσεις. Λοιπόν, εκεί στο τσαρδάκι αυτό ήταν σε μια νεροφαγιά πολύ βαθιά, σε ένα λάκκο δηλαδή. Ολολάκι ήταν εκεί σε αυτό το μέρος. Λένε θα καθίσεις εδώ πέρα, δεν θα βγαίνεις έξω να περπατάς. Άμα ακούσεις τίποτα θα κρύβεσαι. Να μην σε πάρουν χαμπάρι ότι είσαι εδώ. Κάθε μέρα έρχονταν ένα παιδάκι και μου έφερνε φαΐ και νερό. Και πέρασε μια εβδομάδα, μου έφερε και για να ξυριστώ και είδα τον εαυτό μου. Ύστερα από δύο μήνες. Με τα γένια, με τα αυτά. Ήμουνα σαν φοιτητής θεολογικής σχολής. Τέτοιος ήμουνα. Αλλά καλά ήμουνα. Καλά και ήμουνα. Ήμουνα χαρούμενος, ήμουνα ελεύθερος, είχα γλιτώσει. Και ήμουνα και νέος.
Είχατε καμία πληροφορία για το τι είχε συμβεί στην Θεσσαλονίκη? Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, μου λένε θα καθίσεις εδώ, μόλις αρχίσει το θέρος, κατεβαίνεις στο χωριό σαν εργάτης. Το ξένος εργάτης. Εντάξει. Κατέβηκα λοιπόν στο χωριό μετά. Πήγα στο σπίτι του υπεύθυνου του ΕΑΜ, ένας χρυσός άνθρωπος. Κώστας Χρυσοχοίδης. Σκοτώθηκε μετά, το σκότωσαν οι Γερμανοί. Με πήρε στο σπίτι του. Τι κόσμος. Θυσία. Θυσία η κόσμος η Πόντιη. Και το εξηγώ με το ότι και αυτοί ήταν πρόσφυγες. Και ξέρουν τι θα πει προσφυγιά. Λοιπόν, έμεινα εκεί πέρα, πήγα στο θέρος. Τέλειωσε το θέρος, μου δώσανε τους κούρκους του χωριού να φυλάω. Οι κούρκοι φυλάγονται όπως τα πρόβατα. Ναι. Μαζεύονται, τα γυρίζεις πίσω, πάει το καθένα στο σπίτι. Γαλοπούλες δηλαδή. Γαλοπούλες. Ναι. Και αφού τελειώσαν και αυτά, πήρα τα παιδιά που θα δίνανε εξετάσεις, εισιτήρια στο γυμνάσιο, για το γυμνάσιο του δημοτικού, να τους κάνω μάθημα. Τους έκανα μάθημα και κάποτε ήρθε ένας, με πήρε και βγήκα στην Κρούσα, στο βουνό. Αντάρτης, στο βουνό. Δημιουργήθηκε Αντάρτικο στην περιοχή. Ναι. Και πήγα, βγήκα στο Αντάρτικο εκεί πέρα. Ήμασταν λίγοι, καμιά δεκπενταριά. Κάθε μέρα όμως ερχόντουσαν νέοι, καινούργοι. Και ήταν όλο οι οικογενειάρχες Πόντιοι. Αφήναν τα ζευγάρια τους, τις οικογένειές τους, τα πάντα τους. Και ερχόντουσαν στο βουνό. Ήταν γραμμή του κόμματος. Και σε ποιο χωριό, σε ποιο μέρος ήσασταν? Ναι. Κοντά, στην περιοχή του Κιλκής. Στην περιοχή του Κιλκής. Στο βουνό, το Κρούσα λέγεται. Κρούσα. Κρούσα. Έχει κι άλλο όνομα, Κρούσα εμείς το λέγαμε. Λοιπόν, πήγαμε εκεί στην Κρούσα, κάναμε προετοιμασία. Γυμναζόμασταν στα όπλα, κάναμε πορείες να συνηθίσουμε. Τη νύχτα κάναμε πορείες. Δηλαδή είναι, τώρα είμαστε στον Οκτώβριο του 43 περίπου. Εκεί πέρα, εκεί πέρα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Λοιπόν, εκεί πέρα μάχες, μόνο μια μάχη δώσαμε. Τι ήταν αυτή η μάχη? Μάθαμε ότι θα ερχόντουσαν αγγλικά αεροπλάνα και θα ρίχνανε με αλεξίπτωτα διάφορα υλικά για κάποιο τμήμα ενός αξιωματικού της χωροφυλακής που λεγόταν, τον έχω γραμμένο, Μίτσου. Λεγότανε Μίτσου. Είχε ένα τμήμα αυτός εκεί πέρα. Δεν ξέρω πόσοι άνδρες ήταν. Και σε αυτούς θα έριχναν τα αεροπλάνα με αλεξίπτωτα. Και πήγαμε κι εμείς να καταλάβουμε ορισμένα από τα αλεξίπτωτα. Και χτυπηθήκαμε. Πιάσαμε κάτι στολές, άρβυλα, ένα ολόκληρο αλεξίπτωτο με τέτοια πράγματα. Και ντεθήκαμε, γίνηκαμε τσίλικοι. Από εκεί ένα τμήμα από την Κρούσα αποσπάστηκε και ξεκινήσαμε για τη Χαλκιδική να δημιουργήσουμε τον πυρήνα του Ελλάς στη Χαλκιδική. Πόσοι ήσασταν περίπου? Όχι περισσότεροι από 15. Είχατε εκπαιδευτεί στα όπλα το πέραξη? Πάνω κάτω. Ήταν πολλοί που είχαν πάει φαντάρι. Εγώ μονάχα δεν είχα περάσει από το στρατό. Γιατί ήμουνα μικρής ηλικίας. Εγώ είμαι της κλάσης του 42 και δεν εκλήθηκε καθόλου η κλάση μου. Λοιπόν, πήγαμε στη Χαλκιδική, δεν υπήρχαν οργανώσεις, δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Πάθαμε την πλάκα μας που λέμε από την πείνα. Δεν υπήρχε ποιος να μας ταΐζει, γιατί στην Κρούσα έφερνε ο κόσμος. Με τα κάρα φτάνανε στο λιμέρι, με ψωμιά, με τα πάντα. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν οργανώσεις και έπρεπε να κάνουμε οργανώσεις. Μέχρι τότε περάσαμε άσχημες μέρες από την πείνα. Εκεί πέρα υπήρχε ένα τμήμα με επικεφαλής κάποιον αξιωματικό, Σκόρδα τον λέγανε. Ή Σκόρδα ή Σκόδρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, μικρό τμήμα. Ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Αυτός γυρνούσε γύρω από τον Πολύγυρο, από τα Βραστά, εκεί πέρα. Λοιπόν, οι δικοί μας στείλανε άνθρωπο και του προτείναμε να ενωθούμε, να κάνουμε μεγαλύτερη δύναμη. Να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη δύναμη ανταρτική. Αρνήθηκαν και από τις κινήσεις τους καταλάβαμε ότι δεν έχουν καλούς σκοπούς. Και μια μέρα συγκρουστήκαμε με αυτούς και τους διαλύσαμε και έπαψαν, έφυγαν και δεν ξαναφανήκανε. Και έτσι ήμασταν εμείς εκεί πέρα, μονάχα. Στη Νέα Απολωνία, στη Βόρεια δηλαδή Χαλκιδική,
στο δημόσιο που πάει προς το Σταυρό, Θεσσαλονίκη Σταυρό, είναι ένα χωρίο Νέα Πολωνία. Εκεί υπήρχαν οι λεγόμενοι πουλικοί. Αυτοί ήταν γερμανοντημένοι. Και επικεφαλής τους ήταν κάποιος πούλος που λέγανε ότι τους είχε μαζέψει από τις φυλακές, τους έντυσε και πλατσικολογούσαν τα χωριά γύρω-γύρω. Τη Μαραθούσα, τη Νέα Μάδητο, αυτά τα χωριά. Και κάποια μέρα τους στήσαμε ενέδρα στη Μαραθούσα, όπου ερχόντουσαν πολύ τακτικά και κάνανε πλιάτσικο, και τους αποδεκατήσαμε. Και όπου φύγει αυτή η γέννη. Εσείς ποιος είχατε επικεφαλής? Ήταν ένας στράτος, ήταν τότε, ένας στράτος, δάσκαλος ήταν της περιοχής, Πόντιος. Ένας μιλούσε θαυμάσια. Στα χωριά όπου μπαίναμε μιλούσε, αφού και εμείς, οι άνδρες του τμήματος, συγκινούμασταν από τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε. Καλώς. Λοιπόν, τους κυνηγήσαμε, αλλά αυτοί ειδοποίησαν την ύλη υπηκού που ήταν στο Λαγκαδά, βουλγάρικη ύλη υπηκού, και πλάκωσε η ύλη υπηκού και κοντέψε να μας λιανίσει. Χωθήκαμε στα πουρνάρια, αυτοί περνούσαν με τα άλογα, το γύρω γύρω. Και μας είχαν πει, αν δεν κατέβουν από τα άλογα, μας δουν και κατέβουν από τα άλογα, δεν πυροβολούμε. Αυτοί μας είδαν, δεν μας είδαν, δεν ξέρω. Στρεβάρεσε η Σάλπιγγα ύστερα από μισή ωρίτσα που γυρίζανε μέσα στα ανάμεσα στα πουρνάρια. Χτύπησε η Σάλπιγγα να συμπτυχθούν και σηκώθηκαν και φύγαμε και σηκωθήκαμε και φύγαμε και σηκωθήκαμε και εμείς βγήκαμε σαν πεθαμένοι από μέσα από τα πουρνάρια. Αυτά ήταν στη Χαλκιδική. Ύστερα αρχίσαμε ενέδρες. Να βάζουμε ενέδρες. Ήρθε νέος διοικητής, κάποιος βούρος, ταγματάρχης, βούρος, μοίρας αυτοκινήτων ήταν ταγματάρχης. Ένας με μακριά μαλλιά. Είχε ορδινάντσα. Συνηθισμένος από τον αστικό στρατό. Αλλά όταν ήρθε αυτός, ζωντάνεψε το τμήμα. Αρχίσαμε να βάζουμε ενέδρες, πιάναμε χμαλό τους, πιάναμε όπλα κτλ. Αλλά πολύ συχνά είχαμε καθαριστικές επιχειρήσεις από το βουλγάρικο και το γερμανικό στρατό. Και το βουλγάρικο στρατό. Και το βουλγάρικο και οι Βουλγαροί ήταν οι περισσότεροι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είχαν μονάχα ορισμένες βάσεις στην παραλία, στη θάλασσα. Τότε χωνόμασταν ανάμεσα Μεγάλη Παναγία και Γωμάτι, είναι κάτι υψώματα με τέτοια πυκνή βλάστηση που δεν περνάει φίδι. Εκεί χωνόμασταν έτοιμοι με το... Είχαμε αυτόματα εμείς. Γερμανικά αυτόματα είχαμε. Και πυχερβομβίδα. Καθόμασταν εκεί πέρα, αλλά δεν είχαμε να φάμε. Ούτε νεράκι είχαμε. Και μου φαίνεται περίεργο τώρα πώς δεν καίγανε αυτά τα δάση. Γιατί ήταν κουμαριές, πουρνάρια που καίγονται σαν το δαδί. Δεν τα καίγανε. Και γλιτώναμε δηλαδή. Εγώ στη Χαλκιδική, σε όλο το διάστημα, ήμουνα ομαδάρχης. Δηλαδή είχα, αφού έγινε τμήμα, γιατί επιστρατεύσαμε, κάναμε ολόκληρο τμήμα στη Χαλκιδική. Πόσοι ήσασταν, πόσοι άνθρωποι? Γεννήκαμε 100, γεννήκαμε 80, 100. Και εγώ ήμουνα ομαδάρχης. Είχα 15 άνδρες. Και στέλναν τις ομάδες. Πήγαινε, κάνε, στήσε ενέδρα εκεί ή κάνε μια δράση για κάποια ενέργεια. Πήγαιναν οι ομάδες και κάνανε, άλλοτε πήγαιναμε όλοι μαζί. Μια φορά στήσαμε ενέδρα ανάμεσα έξω από τον Πολύγυρο. Έξω από τον Πολύγυρο και περιμέναμε από το δημόσιο σε μια απόσταση 30 μέτρων μέσα στα πουρνάρια. Βλέπουμε δύο φορτηγά έρχονται. Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι είχαν τα ρούχα τους, των στρατιωτών, είναι ιδιαίτερο χρώμα. Δεν ήταν σαν των Γερμανών που ήταν πρασινοπά. Αυτόν ήταν καφετιά. Λοιπόν, τους αρχίσαμε με το οπλοπολιβόλα. Ύστερα κάναμε και γιούρους και τους πιάσαμε. Πιάσαμε χμάλο τους και τραυματίες. Είχε και σκοτωμένους. Και έναν αξιωματικό. Βλέπουμε 7 όπλα όλα και πιάσαμε ένα σωρό χμαλό τους. Και μας λένε με νοήματα ότι πήγαιναν για τη Βουλγαρία. Φεύγανε για τη Βουλγαρία.
Γι' αυτό είναι άοπλη. Τέλος πάντων τους πήραμε, τους περάσαμε από τα χωριά, ενθουσιασμό. Και τους πήγαμε στο Σουγλιάνι, πάνω από το Σταυρό. Πού τους πήγατε? Στο Σουγλιάνι, ένα βουνό που είναι πάνω από το Σταυρό. Εκεί πέρα είχαν κάνει οι δικοί μας ένα στρατόπεδο, τρόπος του λέγει, όπου ήταν όλοι οι Βούλγαροι, άλλοι που ήταν εχμάλωτοι και άλλοι που εθελοντικά είχαν έρθει. Και αυτοί που είχαν έρθει εθελοντικά με τα όπλα τους, κάνανε μαθήματα μαρξισμού στους άλλους. Χτίζανε καλύβες και για μας και για τον εαυτό τους και την περνούσανε κοτσάνι. Περνούσανε καλά. Τρώγανε ό,τι τρώγαμε κι εμείς. Δεν τους δώσανε όπλα, εχμάλωτοι. Δεν τους δίναμε όπλα. Αλλά την περνούσανε, τρώγανε, ήταν εντάξει δηλαδή. Δεν τους έλειπε τίποτα. Και καμιά κακομεταχείριση, απολύτως. Και ύστερα όταν τελείωσε ο πόλεμος, γεια σας, φιλιά και αυτά και φύγανε για τη Βουλγαρία. Τότε το ΕΑΜ ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπήρχαν άλλοι. Ναι. Και έτσι λοιπόν... Ήσασταν, μείνετε ένας ναι, υπεύθυνος μιας ομάδας. Ναι. Ύστερα, όταν δημιουργήθηκε η μεραρχία, όχι στη Χαλκιδική, σε όλη την περιοχή, τη Βόρεια Ελλάδα... Πότε δημιουργήθηκε η μεραρχία? Τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου απολευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. 2 μήνες πριν. Δηλαδή κατά τον... Του 44 εννοείται. 44. Τον... Σε Αύγουστο εκεί πέρα, τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, δημιουργήθηκε η μεραρχία και γυρεύανε ανθρώπους να ξέρουν να γράφουν, να διαβάζουν, γραμματισμένους ανθρώπους και εμένα με μεταθέσανε στο δικαστικό της μεραρχίας. Εκεί έκατσα μέχρι που κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλο πράγμα. Ποια ήταν η δουλειά σας στο δικαστικό της μεραρχίας? Η δουλειά μου ήταν ανακρίσεις, γιατί φέρνανε συνεχώς κρατούμενους και μάλιστα με ένα χαρτάκι. Κάθαρμα να μην επιστρέψει. Από τα χωριά τους στέλνανε. Είχαν διαφορές, ξέρω εγώ, κτηματικές διαφορές, προσωπικές. Μερικές φορές φυσικά υπήρχαν και καθάρματα. Και έπρεπε να δούμε τι είναι, πώς θα τους κρατήσουμε, να μην γυρίσει, να τους σκοτώσουμε. Δηλαδή ήταν Έλληνες συνήθως. Έλληνες, όχι συνήθως. Έλληνες ήταν. Έλληνες. Και τους ρωτούσαμε, τι, από πού είσαστε, από ποια χωριά, δεν ξέρω. Στέλαμε άνθρωπο στο χωριό να δουν σε άλλους, όχι στον υπεύθυνο που τον έστειλε. Να δούνε, τον ξέρετε αυτόν, τι άνθρωπος ήταν. Και, άμα ήταν, τους στέλαμε πίσω. Ή πιάνανε κάποιον άγνωστο. Μια φορά πιάσανε κάποιον σαπλαούρα που ήταν συμμαθητής μου στο Λύκειο. Και τον φέρνω σε μένα. Φέρε απλά ο ρεντολό, τι γυρεύεις εδώ? Λέει, πήγαινα στον Πολύγυρο στη μάνα μου και με πιάσαν στον δρόμο. Λέω, τι γίνεται? Λέω, είδα τον Ερίκο στην Αθήνα. Από τού τον πιάσαν τον Ερίκο, τον είχε έλεγε. Και χάρηκα. Και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι είσαι στο βουνό, αντάρτης. Εγώ του είχα γράψει του Ερίκου, με τρόπο. Λοιπόν, και έτσι κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη γινόταν, τι να σας πω. Να κλαίει ο κόσμος από χαρά. Να φιλιώνται άνθρωποι που δεν γνωρίζονται. Να φιλιώνται. Να φωνάζουν, να χορεύουν. Κατά την απελευθέρωση ήσασταν στην Θεσσαλονίκη. Τις μέρες εκείνες. Φυσικά εγώ δεν είχα που να πάω. Δεν μπορούσα να πάω στη μάνα μου, ξέρω εγώ. Δεν είχα που να πάω. Πήγα στο σπίτι από που έφυγα. Ήταν μια κύρα Μαρία. Μου διηγήθηκε πώς τους πήρανε, πώς το ανέβηκα πάνω εκεί που καθόμασταν. Είδα τα έπιπλά μας, κάθονταν πρόσφυγες από την Ανατολική Μακεδονία. Είδα τα κρεβάτι μας, τα αυτό μας, είδα τα βιβλία μου, ένα βιβλίο βοτανικής που το είχα ταράξει στις υπογραμμίσεις. Και έφυγα. Και δεν ξέρω πώς έγινε και παίρνω ένα γράμμα από κάποιον Άρη Αλαλούφ που είναι τώρα στο Ισραήλ. Αυτή σπουδάζαμε μαζί με τον Ερίκο και αυτός τέτοιος χημικός, αλλά ένα χρόνο ήταν στην ίδια τάξη με μένα. Σε ένα χρόνο μικρότερος. Ναι. Παίρνω ένα γράμμα. Πώς το πήρα αυτό το γράμμα δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε να θυμηθώ. Πώς έφτασε στα χέρια μου. Και μου λέει ότι ο Ερίκος πιάστηκε, τον πήγανε στο Χαϊδάρι και από εκεί έφυγε αποστολή μαζί με τους Εβραίους της Ρόδου. Αυτό ήταν.
Και λέω, πάει και ο Ερίκος. Και έμενα με τον... στο σπίτι του υπευθύνου του δικαστικού. Στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιός ήταν. Σαπέρας. Σαπέρας. Πέθανε. Εκεί ήταν η γυναίκα του, η Άρτεμις, ζει ακόμη. Και εκεί μένανε. Και στις φυλακές είχαμε τότε όλους τους μαυραγωρίτες, μεγάλους μαυραγωρίτες, όλους τους χαφιέδες της ειδικής ασφάλειας που κυνηγούσαν τους κομμουνιστές και στην κατοχή, αλλά και επιμεταξά. Κάτι στρατηγούς, κάτι γενικούς διοικητές Μακεδονίας, κάτι μεγάλους ανθρώπους τους είχαμε στις φυλακές. Σε ποιες φυλακές? Νέες φυλακές της Θεσσαλονίκης. Είχατε ευθύνη για αυτές τις φυλακές εσείς? Εγώ δεν είχα ευθύνη. Ενώ η ομάδα σας, η ιεραρχία σας. Ασφαλώς. Ο στρατός είχε την ευθύνη. Λοιπόν, ύστερα ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά. Ιτηθήκαμε και ενώ κάτω στην Αθήνα πολεμούσε ο κόσμος, πολεμούσε, εμείς στη Μακεδονία καθόμαστε. Και μαθαίναμε από τις εφημερίδες τα νέα. Και μας έκανε εντύπωση, γιατί δεν πάμε εκεί να βοηθήσουμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τώρα τι λέτε για αυτά τα πράγματα? Τώρα λέω ότι έκανα λάθος. Εκείνη την εποχή τα συζητούσατε, γινόταν συζητήσεις? Ποια ήταν η σκέψη που επικρατούσε τότε? Αυτοί λέγανε, γιατί δεν πάμε να βοηθήσουμε εκεί πέρα? Και τι ήταν η εξήγηση η οποία δίδονταν? Εξήγηση δεν δίνανε. Αργότερα μάθαμε ότι ο Άρης, ο Βελουχιώτης, επέμενε. Γιατί ήδη το Ζέρβα τον είχαν κατατροπώσει οι δικοί μας. Και δεν υπήρχαν άλλες δυνάμεις, δεν υπήρχαν στο εσωτερικό. Μόνο στην Αθήνα ήταν. Αλλά το κόμμα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Εσείς ήσασταν μέλος του κόμματος? Βεβαίως, έγινε το καλοκαίρι. Όταν λέω του κόμματος, εννοώ του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πότε γίνεται μέλος? Το 43. Με ποιον τρόπο γίνεται μέλος του κόμματος? Έτσι, στα ίσια. Στα ίσια. Το 43, το καλοκαίρι του 43 έγινα στην Κρούσα. Λίγο πρωτού φύγουμε για τη Χαλκιδική. Ναι. Και έτσι λοιπόν, αφού ιτηθήκαμε, έγινε η συμφωνία της Βάρκηζας, έπρεπε ο Ελλάς να εγκαταλείψει τις μεγάλες πόλεις. Και φυσικά εμείς εγκαταλείψαμε τη Θεσσαλονίκη μαζί με τους κρατούμενους. Και πού πήγατε? Πήγαμε στην Αρδαία. Εκεί μεταφέραμε τους κρατούμενους. Στην Αρδαία λοιπόν τους βάλαμε και τους ταΐζαμε κανονικά. Ήταν άλλοι που ήρθανε και τους κάνανε αυτές. Τους ανέκριναν. Τους μεγάλους. Ήτανε... Γενικός Διοικητής Μακεδονίας ήταν. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον είχατε συλλάβει εσείς? Ναι. Και ένας μαντούβαλος στρατηγός, μαντούβαλος ήτανε, κρατούμενος. Είχαμε και έναν στρατηγό Τσαχτσίρα. Ένας γεροντάκος ήτανε. Και όταν τους μεταφέρανε, τον χτύπησαν στο κεφάλι. Ο κόσμος που είχε μαζευτεί δεξιά και αριστερά από εκεί που περνούσε. Ως συνεργάτες των Γερμανών. Κρατούμενος. Τι είχε κάνει, ξέρω εγώ. Ένας γεροντάκος. Λοιπόν, και εκεί που τον πήγαμε, έτρεχε πίο στο κεφάλι. Σε παρακαλώ, μου λέει, λίγο. Του φέρω το. Και κάθε μέρα του βάζα βενζίνη στο τσακμάκι, δεν ξέρω τι ήταν. Τον βοηθούσα δηλαδή, γεροντάκος. Ανθρώπινα. Μου λέει, και ύστερα όταν πια θα παραδίναμε τα όπλα, μου λέει, εσύ είσαι νέος, εγώ έχω πείρα, λέει, θα σας κυνηγήσουν και άμα σας κυνηγήσουν, είχε γραμμένο το όνομά του και τη διεύθυνσή του στη Θεσσαλονίκη, μου λέει, πάρ' το αυτό να με βρεις. Δεν τον εζήτησα, γιατί με κυνήγησαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν τον εζήτησα.
το στρατηγό Τσαχτσίρα. Τέλος λοιπόν, ύστερα έγινε συμφωνία, παραδώσαμε τα όπλα. Παραδώσαμε τα όπλα. Πότε τα στην Έδεσα. Στην Έδεσα. Πότε τα παραδώσετε, θυμάστε? Το 45 ήτανε, αλλά... Αρχές του 45. Θα ήτανε. Ναι, αρχές του 45. Και αφού... Ή τέλη του 44. Και μετά... Παραδώσαμε στην Έδεσα τα όπλα. Και μαθαίναμε ότι στη Θεσσαλονίκη κυνηγάνε τους Ελασίτες, ότι οι εφημερίδες γράφουν τέρατα και σημεία, δεν ξέρω τι, και κάνουν συλλήψεις και αυτά. Και εσείς ήσασταν στην Έδεσα. Ήμουν στην Έδεσα. Λοιπόν, και... θα συνεχίσουμε στην επόμενη κασέτα και θα μου πείτε τι έγινε αφού παραδώσατε τα όπλα. Συνεχίζουμε. Πώς επιστρέψατε στη Θεσσαλονίκη και τι έγινε στη Θεσσαλονίκη? Μάλιστα. Πρωτού επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη, κάθισα 15 μέρες στο Κιλκής, στο σπίτι ενός συναγωνιστού μου. Συναγωνιστές ήμασταν, φωνάζαμε ο ένας τον άλλον τότε. Κάθισα 15 μέρες να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Αφού έκατσα τόσο καιρό, ύστερα ήμουν αναγκασμένος να φύγω. Και έφυγα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη με τα στρατιωτικά μου. Σαν τη μύγα, βέβαια, σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Δεν είχε που να πάω. Πήγα λοιπόν σε αυτόν τον Αριστείδη τον Καρανικολάου, που ήταν και συμμαθητής μου και φίλος πολύ καλός. Και γείτονας παλιός. Και γείτονας, στη γειτονιά μου. Πήγα λοιπόν, με δεχτήκανε φυσικά, κοιμόμουν μαζί με τον Αρίστο, αλλά οι εφημερίδες έσπερναν τον πανικό. Τι γράφανε οι εφημερίδες? Γράφανε ότι βρέθηκαν μάτια, ένας δενεκές μάτια, σκοτωμένων εκεί. Ότι βρέθηκαν σκοτωμένοι και θαμμένοι, δεν ξέρω, τέτοια πράγματα. Ενώ εσείς μας είπατε ότι αντιθέτως κάνατε και ανακρίσεις για να βεβαιωθείτε ότι οι άνθρωποι δεν ήταν... Εγώ τουλάχιστον εκεί που ήμουνα δεν είδα να σκοτώνουν κόσμο. Λοιπόν, και είδα ότι η μάνα του στεναχωριέται. Βγαίνει έξω από τα ρούχα της, στεναχωριέται, δεν μου λέει τίποτα. Λέω, Αρίστο, φεύγω. Βγήκα λοιπόν. Πού να πάω, πού να πάω. Ήταν ένας Μπάμπης Λουκάς, συμμαθητής του Ερίκου, του αδερφού μου. Αλλά τον γνώριζα κι εγώ. Πηγαίνω στο σπίτι του, αυτοί καθόντουσαν στο Χίρς, το νοσοκομείο Χίρς, είχαν μια καλύβα, ένα σπιτάκι, χαμόσπιτο. Καθόντουσαν εκεί μέσα, δίπλα ήταν μια παραγκούλα και ο πατέρας του εκεί πουλούσε κάρβουνα. Φτωχό κόσμος. Λέω, έτσι και έτσι του λέω, Λουκά. Λέω, εδώ πέρα. Μη στεναχωριέσαι. Και με πήρε ολόκληρο μήνα. Καθόμουν εκεί στο σπίτι του. Ολόκληρο μήνα. Ώσπου ήρθαμε σε επαφή με την οργάνωση και με πήρανε. Και χωρίς να μην τα λέω πολλά, ποδαρόδρομο έφτασα στο Γεύγελη, στη Γιουγκοσλαβία. Από εκεί στη Στρούμιτσα και μετά στο Τέτοβο. Το Τέτοβο είναι αυτή η περιοχή της. Του κρατηδίου των Σκοπίων, μάλιστα, να το πω έτσι, που είναι κατοικημένο από Αλβανούς, μάλιστα, μόνο αλβανόφωνοι. Εκεί πέρα μας βάλανε σε μια γεωργική σχολή, που ήταν καμιά εικοσαριά στρέμματα, με ένα κτίριο μεγάλο μέσα. Είχαμε μαζευτεί καμιά 500 από όλες τις μεριές ερχόντουσαν και από τον Εύρο, από την Ανατολική Μακεδονία, από την Κεντρική, από παντού ερχόντουσαν συνέχεια, κυνηγημένοι. Γιατί γινότανε χαμός στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί που είχαμε κρατουμένους τους είχαν αφήσει ελεύθερους και κυνηγούσαν τον κόσμο. Λοιπόν, εκεί πέρα μείναμε κανένα μήνα. Στο Τέτοβο. Εννοείται τους κρατούμενους του Ελλάς τους είχαν αφήσει ελεύθερους. Εμείς που τους είχαμε κρατούμενους, κρατούμενους τους αφήσανε ελεύθερους και κυνηγούσαν εσάς. Μάλιστα. Εκεί μείναμε ένα μήνα και ανέβηκαμε. Κάποτε μας βάλανε σε βαγόνια. Περάσαμε τον αξιό, γιατί όσο ήμασταν εμείς στο Τέτοβο, γινόταν μάχες. Πολεμούσαν οι Ιουγκοσλάβοι, στρατός του Τίτου δηλαδή. Και οι Γερμανοί υποχωρούσαν, δηλαδή γινόταν μάχες ακόμη στη Γιουγκοσλαβία. Και ύστερα από ένα μήνα μας παίρνουν
Μας πάνε προς βοράν, πηγαίνουμε σε μια πόλη, Νόβι Σίβατς. Εκεί κάτσαμε μόνο μερικά μερόνυχτα και φύγαμε κατήν κακώς για λόγους που δεν θέλω να τους πω. Και φτάσαμε στο περίφημο Μπούλκες. Εσείς δεν ξέρετε τι είναι το Μπούλκες. Εγώ το λέω περίφημο γιατί έχουν γραφεί πολλά για το Μπούλκες. Και όσοι... Τι είναι το Μπούλκες? Ένα χωριό. Ένα χωριό στη Βοηβοδίνα. Mm. Στη Βόρεια Σερβία δηλαδή. Στη Βοηβοδίνα. Εκεί πέρα ήταν άδειο το χωριό. Οι κάτοικοι ήταν Γερμανοί εξ ολοκλήρου. Όλοι οι κάτοικοι ήταν Γερμανοί. Και όταν υποχωρούσε ο γερμανικός στρατός, από φόβο ακολούθησαν το στρατό και άφησαν τα σπίτια τους. Μας μοιράσαν στα σπίτια. Από 5 με 10 σε κάθε σπίτι. Όταν μπήκαμε μέσα, στο σπίτι όπου μπήκαμε εμείς, παρεούλα, καμιά 8-10 παιδιά που ήμασταν παρέα από τη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι ένα σπίτι όπου βγήκαν να πάνε στην εκκλησιά και θα γυρίσουνε? Έτσι ήταν το σπίτι. Στρωμένο τραπέζι. Αυτά τα ρούχα τους όλα, αυτά τα παπούτσια τους, τα ξυλοπάπουτσα εκεί πέρα, με ξυλοπάπουτσα για τις δουλειές έξω. Τα σπίτια γεμάτα από όλα τα καλά του Θεού. Δηλαδή, στο υπόγειο σπυρωτό, χινήσιο λίπος, από χήνες, σπυρωτό. Μπούτια, παστομένα, χοιρινά. Στη σοφίτα, στον ταβάνι δηλαδή, καπνιστά, χοιρινά, κότες, αγελάδες, τεράστιες αγελάδες, άλογα, ράτσας, γιωμάτα τα σπίτια, με τους στάβλους, με ρούχα, με τα πάντα. Και μούγκριζαν τα ζώα γιατί ήθελαν να πιούν, ήταν διψασμένα. Εκεί πέρα έπεσε φαγοπότη. Γιατί είχε και κρασιά πολλά. Κάθε σπίτι είχε 3-4 βαρέλια. Άρχισε να πίνουν ο κόσμος ξεφάντωμα. Ώσπου μαζέψαν τα κρασιά σε ένα μέρος και σταμάτησε. Εκεί πέρα ύστερα οργανωθήκαμε στον Μπούλκες. Οργανωθήκαμε και όταν εγώ ύστερα από πολλά χρόνια έφτασα στη Βουλγαρία πρόσφυγας και είδα την κατάσταση, δούλεψα, έκανα οικογένεια κλπ. Με κατάπληξη διαπίστωσα ότι στο Μπούλκες οι οργανωτές κάνανε μια μικρή λαϊκή δημοκρατία. Με όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά των λαϊκών δημοκρατών. Την εποχή που ήσασταν εσείς εκεί ή αργότερα? Και τότε εκείνη, που ήμασταν εμείς. Την εποχή. Επειδή εγώ δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα είναι στις λαϊκές δημοκρατίες. Εκεί έκανα 2 χρόνια. Δουλεύαμε, μας τρώγαμε καλά, κάνανε εστίες για τα στελέχη, όπως στις λαϊκές δημοκρατίες. Τα στελέχη τα δίνανε καλύτερα ρούχα, τους δίνανε. Τέλος πάντων, με 2 διακοπές στα 2 αυτά χρόνια. Την πρώτη διακοπή ότι πήγα στην ταξιερχία για δουλειά στη γραμμή, νεολογιστική γραμμή Μπρίτσκο-Μπάνοβιτς, στη Βοσνία, του Μπρίτσκο και του Μπάνοβιτς. Μάλιστα. Τα ακούσαμε τώρα στις εφημερίδες. Εκεί πήγαμε να δουλέψουμε. Ήμασταν 200 νέοι, άμα όλο χωρική, παρβάτη, θερία, παιδιά. Ήσασταν όλοι Έλληνες? Όλοι Έλληνες. Όλοι Έλληνες. Όλοι Έλληνες. Οι περισσότεροι χωρικοί από τον Εύρο, οι περισσότεροι. 200 παιδιά, πήγαμε εκεί πέρα, εγκατασταθήκαμε. Εκεί ο κόσμος μιλάει σέρβικα, αλλά είναι Οθωμανοί, με τους μιναρέδες, με τα αυτά, με τους φερετζέδες. Και αρχίσαμε τη δουλειά. Υπήρχε άμυλα ανάμεσα στις ταξιαρχίες, πολλές ταξιαρχίες, σέρβικες πολλές και ξένες ταξιαρχίες. Τι ξένες ταξιαρχίες? Είχε μία ταξιαρχία από την Ίστρια, με ιταλικά μιλάγανε, όλο κοπέλες, μία και μία κοπέλες. Είχε ταξιαρχία από ξένους, από την Δανία όλοι μαζωμένοι, από τη Γαλλία, από τη Δανία κτλ. Και είχε και σέρβικες πολλές, από την Κροατία, από τη Σλοβενία, ταξιαρχίες. Και υπήρχε άμυλα. Και σε αυτή την άμυλα τελικά εμείς βγήκαμε πρώτοι. Η δική μας η ταξιαρχία. Η ελληνική ταξιαρχία. Ελλάς λεγότανε. Η πρώτη, εμείς ήταν δεύτερη ταξιαρχία ελληνική. Και ήρθε ο Τίτο στο στρατόπεδό μας να μας δει. Ήρθε με το αυτοκίνητο ένας ωραίος ο Τίτος. Ένας χοντρός, παχής, ομορφάνθρωπος. Ήρθε λοιπόν και μας είπε 3 λέξεις.
Λέει, ήρθα να δω με τα ίδια μου τα μάτια. Τι λογής άνθρωποι είναι αυτοί οι Έλληνες που κάνουν τέτοια θαύματα στη δουλειά. Αυτό μόνο μας είπε. Και του σηκώσαμε το αυτοκίνητο στα χέρια. Μαζί με αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη αυτή. Ύστερα, για να μας ευχαριστήσουν, μας βάλανε σε μια αμαξοστοιχεία, μόνο με βαγκόνλι. Μια μακροστοιχεία, ανεβήκαμε και οι 200 και μας γυρίσαν τη χώρα ολόκληρη. Μας υποδέχονταν, τέλος πάντων, πέρασε. Γυρίσαμε στην Βούλκη. Σε ποια εποχή είμαστε τώρα, μπορείτε να μου προσδιορίσετε. Φθινοπόριασε πια και 45 πήγαμε. Αρχές του 45. 46, το φθινόπωρο του 46. Είμαστε στο φθινόπωρο του 46. Από το καλό, εμείς δουλέψαμε εκεί ίσως 2 μήνες. Τι εργασία κάνατε, αργορότη. Κασμά, τεόρτικη, όχι. Όχι. Γραμμή κάναμε, ο Μλαντίνης Καπρούγα, νεολίστικη γραμμή, σιδηροδρομική κάναμε. Κασμά, φιάρι, καροτσάκι ή βαγονάκι, αυτό ήτανε. Γιατί η Ιουγκοσλαβία είχε πάθει τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο και δεν υπήρχε καμιά εκμηχάνηση. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη διακοπή, ας πούμε, στη μονότονη ζωή του Μπούλκες. Η δεύτερη διακοπή ήταν το Παγκόσμιο Φεστιβάλ της Νεολαίας στην Πράγα, της Νεολαίας και των Φοιτητών. Μάλιστα. Εγώ μίλαγα γαλλικά τότε, τώρα τα έχω ξεχάσει. Σχεδόν τα έχω, διαβάζω βιβλία, αλλά δυσκολεύομαι να μιλήσω. Λοιπόν, με στείλανε πρώτον, μόνον εκεί πέρα, για να δω. Κάνανε μια έκθεση για την ελληνική νεολαία, να πάω να δω μέχρι πού έφτασε, μέχρι δεν ξέρω τι, τέτοια πράγματα. Και πήγα. Ύστερα ήρθε και η αντιπροσωπεία επίσημη της Ελλάδας. Από τον Μπούλκες ξεκίνησε η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της νεολαίας. Όχι από την Ελλάδα. Μάλιστα. Ήρθανε και αυτοί και ήταν κάτι το απερίγραπτο το φεστιβάλ. Φοβερό, φοβερό. Όταν έγινε η παρέλαση όλοι με τις εθνικές ενδυμασίες από όλες τις χώρες του κόσμου να φωνάζουν συνθήματα για την ειρήνη. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το 46. Το 46, ναι. Και όταν έφυγε όλη η ταξιαρχή, όλη η αντιπροσωπεία, μείναμε τρεις, ο ένας ήξερε γκλέζικα, εγώ και ένας που ήταν ο επικεφαλής μας. Το μάτι του κόμματος. Πώς λεγότανε? Από τα χωριά της Δράμας ήταν. Δεν έχει. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ύστερα στην Ουγγαρία έμεινε αυτός. Λοιπόν, μείναμε και συμμετείχαμε σαν αντιπροσωπεία της ελληνικής νεολαίας στην Ολομέλεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων. Μας έκανε στο τέλος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό, πώς το λένε, της Τσεχοσλοβακίας τότε. Για όλες τις αντιπροσωπείες έκανε ένα πάρτι στο Ύπεθρο. Είχε ακόμη καλό καιρό. Mm-hmm. Και γυρίσαμε στην Αθήνα. Γυρίσαμε, 47 είναι αυτό, το 47. Γιατί το 47. Μόλις γύρισα, έφυγα για το βουνό κάτω. Μόλις γύρισα, δεν πέρασαν 10 μέρες, με φωνάζουν, μου λένε, εντάξει. Μου λένε, τι γίνεται. Λέω, εντάξει. Μας βάλαν σε φορτηγά, αυτοκίνητα και κατεβήκαμε στο Μπέλες. Στο Δημοκρατικό Στρατό, δηλαδή. Εκεί στο Μπέλες ήταν μια κατάσταση φρικτή. Οι αντάρτες που υπήρχαν εκεί πέρα ήταν τμήμα ολόκληρο. Ψόφια από την πείνα. Εμείς κατεβήκαμε με τους γυλιούς γεμάτους τρόφιμα, ψωμιά, γλυκά, τσιγάρα και ανοίγαμε τους γελιούς μας και τα φάμε όλοι. Αυτοί μας κοιτάζαν σαν να έρθαμε από τον Άρη. Δεν πίστευαν στα μάτια τους, γιατί ήταν πεθαμένοι από την πείνα. Τελειώσανε τα δικά μας, πεινάσαμε κι εμείς και ύστερα ξεκινήσαν όλοι μαζί για τη Χαλκιδική. Και στο δρόμο, ήμουν αποσχολημένος στη διοίκηση, κατάλαβα πώς γίνεται η τροφοδοσία του Δημοκρατικού Στρατού. Έρχεται
ο υπεύθυνος και μου, του τμήματος και μου λέει πάρε 5-6 παιδιά να πας να μαζέψεις αυτά τα ζώα που υπάρχουν, που βόσκουν εδώ πέρα, στον δρόμο, στο δρόμο, στο κόμπο του Λαγκαδά δηλαδή. Λέω τι, λέει, τα μαζέψεις εδώ και να τα πάρουμε μαζί μας. Πήγα, ήταν πεδικλωμένα, τα ξεπεδικλώσαμε, τα δέσαμε, τα πήραμε, βόδια ήταν και άλογα, τα πήραμε μαζί μας. Έτσι γινόταν αυτή η τροφοδοσία του Δημοκρατικού Στρατού. Δεν μπορούσα να το χωνέψω, αλλά η στρατό χώνεψε γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Πήγαμε στη Χαλκιδική. Εγώ έμεινα στη Χαλκιδική γιατί είχα κάνει στη Χαλκιδική, μάλιστα, στον Ελλάς. Έμεινα στη Χαλκιδική και ήμουν κάτι σαν δεύτερο γραφείο. Δηλαδή, είχα επαφή με τους ανθρώπους μας στα χωριά. Είχαμε κουτιά σε ορισμένα σημεία, όπου αυτοί αφήνανε σημειώματα και εμείς άμα είχαμε ανάγκη αφήναμε με σημείωμα και αυτοί ερχόντουσαν, τα διάβαζαν και απαντούσαν κτλ. Είχα επαφή δηλαδή για να έχουμε πληροφορίες. Αυτή τη δουλειά έκανα. Και αν επρόκειτο να κάνω καμιά επιχείρηση, πήγαινα εγώ εκ των προτέρων να δω πού υπάρχουν πολυβολία, πού υπάρχουν αυτά, πού έχει εκεί, πώς είναι οχυρωμένοι, πόσο άνδρες είναι, πόσο αυτό, το ένα και το άλλο. Αυτό, αυτή τη δουλειά έκανα. Μάχες. Δώσαμε. Ενέδρες, στήσαμε. Αλλά ψοφήσαμε από την πείνα. Δεν περιγράφεται η πείνα. Αφού όταν κάνανε καθαριστικές επιχειρήσεις, στο Δημοκρατικό Στρατό είμαστε. Πια Έλληνες κάνουν καθαριστικές επιχειρήσεις. Ο στρατός. Στα υψώματα που κατήχανε, βάζανε μεγάφωνα και φωνάζανε «Ρε εσείς παραδοθείτε, ελάτε να φάτε χάσικο ψωμί». Τέτοια. Οι δικοί μας απαντούσαν με τηλεβόες. Και όταν φεύγανε, πείτε δεν σ' άφηναν ψωμιά. Ψωμιά, κονσέρβες ή μισάνοιχτες ή ανοιχτές ή ολόκληρες για να δούμε. Και πραγματικά είχαμε πολλές, αρκετές, πώς λέγεται, που φεύγουν από το στρατό. Λιποταξίες. Λιποταξίες. Αυτή. Αρκετές λιποταξίες. Φυσικά ήταν από τα γύρω χωριά, από εκεί ντόπιοι. Και ήταν πολύ δύσκολη η ζωή. Να σας πω ένα παράδειγμα να καταλάβετε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή. Κάποτε ένας που τον είχαμε αντάρτη στον Ελλάς, έφυγε από το στρατό με το όπλο του και ήρθε. Ήρθε τσίλικος, γυαλιστερό μάτι, ρούχα, άρβυλα, τσίλικος. Ύστερα από 3 μήνες είχε γίνει χειρότερος από εμάς. Κουρελαρία, αδύνατος. Και τελικά αποφάσισε και λιποτάχτησε. Που θα πήγαινε στο στρατό και θα περνούσε στρατοδικείο. Τόσο δύσκολη ήταν η ζωή. Ύστερα κάποια φορά με ζήτησαν να πάω στη Μεραρχία, να πάω στο δεύτερο γραφείο της Μεραρχίας. Τότε ονομάστηκα υπολοχαγός του Δημοκρατικού Στρατού από την κυβέρνηση του Βουνού. Πήγα λοιπόν στον Πέλες, εκεί ήταν η Μεραρχία και έγινα διοικητής του Λόχου Ανιχνευτών της Μεραρχίας. Ήτανε καμιά τριανταριά παιδιά. Τι δουλειά είχαμε. Η κυριότερη δουλειά μας ήταν να πιάνουμε γλώσσες που λέγονται. Δηλαδή ανθρώπους, στρατιώτες αν γίνεται, ή κατοίκους των οχυρωμένων χωριών που ήταν στους πρόποδες του Μπέλες, για να μάθουμε, να πάρουν πληροφορίες. Δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Αυτό θα πει γλώσσες. Γλώσσες θα πει γλώσσες. Άνθρωποι που άνθρωποι μιλάνε. Άνθρωποι από τους οποίους θα πάρουμε πληροφορίες. Μόνο μια φορά πιάσαμε δύο στρατιώτες, οι οποίοι δεν έφεραν καμία αντίσταση. Είχαν βγει. Περιπολία, ξέρω εγώ, και εμείς πηγαίναμε, όχι όλοι, ομάδα, μια ομαδούλα, δηλαδή 5-6. Πηγαίναμε, δίπλα στο δημόσιο υπήρχαν φούντες από αυτά, ήταν και καλυμμένα ορισμένα σημεία με θάμνους. Χωνόμασταν στους θάμνους και περιμέναμε. Μέρα μεσημέρι, αν ήταν κάτι, τον αρπάζαμε και δρόμο, τον ανήφερα. Αλλά δεν είχε μεγάλα αποτελέσματα. Ναι, και εκεί στη Μεραρχία έμεινα στη Μεραρχία. Κάποτε η Μεραρχία κατέβηκε από τον Μπέλες, κατέβηκε στο Μακράνι. Μακράνι το λένε, ήταν Ιγρητιανά, πάνω από την Ιγρήτα.
Το λέγαμε Μακράνι. Λοιπόν, εκεί πέρα κάναμε μια επιχείρηση, καταλάβαμε μια Μαυροθάλασσα λέγεται, ένα μεγάλο χωριό. Μπήκε όλη η μεροχία, μπήκε μέσα στο χωριό, στη Μαυροθάλασσα. Είμαστε γύρω στο 48 τώρα. Είμαστε στο 47. Γιατί 47 κατεβήκατε στην Ελλάδα, ναι, στο Δημοκρατικό, στο 48. Λοιπόν, μπήκαμε στη Μαυροθάλασσα και εκεί υπήρχαν μάιδες. Σε κάθε χωριό υπήρχαν οι μάιδες, μονάδες ασφάλειας υπαίθρου, ένοπλοι, οι οποίοι ήταν ενάντια μας φυσικά. Φύλαγαν τα χωριά. Αυτοί οι μάιδες μόλις είδαν τα ζόρια, έβλεπαν τα ζόρια, φεύγανε από το χωριό έξω και ξέραν ότι εμείς πρωτού ξημερώσει θα φύγουμε, θα αποσυρθούμε. Και αυτοί γυρίζαν. Αλλά αποφάσισαν οι δικοί μας να μην αποσυρθούμε, να μείνουμε στο χωριό. Και μείναμε. Και όταν ερχόντουσαν αυτοί, ανέμελοι, πιάσαμε όλους. Τους πιάσαμε όλους. Αλλά τους αφήσαμε, τι τους κάνουμε. Τους ρωτούσαμε αν θέλουν να έρθουν μαζί μας. Δεν ερχόντουσαν. Αλλά στη διάρκεια της νύχτας που ήμασταν εκεί, επιτάχθηκαν όλα τα κάρα, όλα τα μουλάρια, όλα τα άλογα. Και τα γεμίσανε με αυτό, με σιτηρά, με αλεύρια, ανοίξανε μπακάλικα, ανοίξανε πλουσιόσπιτα, αποθήκες. Και όλη τη νύχτα τον ανήφορο... Για τροφοδοσία στην ουσία. Τροφοδοσία. Τον ανήφορο για το βουνό. Για τα κερδίλια, το χωριό κερδίλια. Νέα κερδίλια. Την ημέρα, αεροπλάνα. Carriers που τα λέγανε, κάτι τεθωρακισμένα αυτοκίνητα. Αλλά δεν τολμούσαν να έρθουν στο χωριό, γιατί είχαμε μπαζούκας εμείς. Και άμα το χτυπήσεις με μπαζούκας, έχει αποτέλεσμα. Ύστερα ήρθαν αεροπλάνα. Πολυβολούσαν τα κάρα που ανεβαίνανε προς το βουνό. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα φύγαμε. Δηλαδή, δύο μέρες καθίσατε σε αυτό το... Μία μέρα. Ήμασταν στα κερδίλια, όταν μια μέρα έρχεται ο διοικητής της ημεραρχίας, Ερυθριάδης, ψευδώνυμο Πετρής. Αυτός πιάστηκε στην Ελλάδα και πέθανε στις φυλακές της Κρήτης. Έρχεται, μου λέει, Μάρκο, βρες έναν δικό σου άνθρωπο, παιδί, ένα νέο, δικό σου, να τον έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ θα σου δώσω έναν ασύρματιστημένο ασύρματο και θα ξεκινήσεις από εδώ και θα πάρεις κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Μόλις φτάσεις στην Αρναία, πρώτος σταθμός, θα πάρεις επαφή μαζί μας. Και εγώ θα σου πω τι θα κάνεις παρακάτω. Κάθε μέρα θα σου λέω τι θα κάνεις και εμείς δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Πού πάμε και τι θα κάνουμε. Ξεκινάω λοιπόν. Τρεις ήμασταν. Με λεφτά μας έδωσαν και ένα σακίδιο χρήματα. Και με το αυτό, με το ασύρματο, ξεκινήσαμε. Φτάσαμε στην Αρναία. Πήγαμε στον άνθρωπό μας. Είχαμε ανθρώπους σε κάθε αυτό, σε κάθε πόλη και σε κάθε χωρίο. Λέμε τι γίνεται. Μας λένε όλα τα τμήματα, τα στρατιωτικά, ξεκινήσανε προς τα κερδίλια. Πήραμε επαφή με την αυτή και τους λέμε ότι τα στρατιωτικά τμήματα της Αρναίας ξεκινήσαν προς τα κερδίλια. Φαίνεται ότι είχαν και από αλλού αυτοί οι πληροφορίες. Και ύστερα, την ίδια μέρα, άρχισε το κανονίδι στα κερδίλια. Μας είπανε, ξεκινήστε προς τα κάτω, στη Γαλάτιστα μας ξαναπάρετε. Η Γαλάτιστα είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα στη Γαλάτιστα, πάμε να πάρουμε επαφή, τίποτα. Άντε το μεσημέρι, τίποτα. Άντε το απόγευμα, τίποτα. Την άλλη μέρα, τίποτα. Χάθηκαν, δεν είχαν. Χάσανε όλα τα αυτά. Χάσανε, τα πάντα χάσανε στα κερδίλια. Αποδεκατίστηκαν. Αποδεκατίστηκε η ημεραρχία. Χάσανε τα φορτία τους, το βαρύ οπλισμό. Και φαίνεται χάσανε και τους ασύρματους τους. Γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε επαφή μαζί τους. Λοιπόν, και μείναμε εμείς ξεκάρφωτοι. Χρήματα είχαμε φυσικά, μπορούσαμε να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν είναι πράγμα να γυρίζουμε σαν τα σκυλιά, τα αδέσποτα. Πόσοι ήσασταν? Τρεις. Λέω, παιδιά,
θα πάμε στο, να βρούμε το τμήμα της Χαλκιδικής. Υπήρχε τμήμα, αρχηγείο Χαλκιδικής. Και εγώ γνώριζα ανθρώπους και τον διοικητή. Και πήγαμε λοιπόν σε 2-3 μέρες τους βρήκαμε. Σε χάλια μαύρα. Έβρεχε συνέχεια, νύχτα μέρα έβρεχε, ήταν όλοι μουσκεμα, πεθαμένοι από την πείνα, από την αϊπνία κλπ. Λέω έτσι και έτσι, έτσι του είπα, πώς βρεθήκαμε. Έτσι. Έχουμε τον ασύρματο, να σας δω αυτή δεν είχα ασύρματο. Σας δώσουμε τον ασύρματο, έχουμε λεφτά, ολόκληρο σακίδιο, πάρτε τα λεφτά. Φυσικά μας δέχτηκαν. Και μας είπαν τι έγινε αυτή, ξέρανε τι έγινε στα κερδίλια, ότι έπαθε πανελευθερία η αυτή η ημεραρχία μας. Και ότι όλες οι δυνάμεις τώρα έρχονται προς τη Χαλκιδική, να χτυπήσουν το αρχηγείο της Χαλκιδικής. Και παρόλο που το ξέρανε αυτό το πράγμα, αποφάσισαν και μαζί με το τμήμα μπήκαμε σε ένα χωριό, τη Μεγάλη Παναγία. Λίγο να στεγνώσουν τα παιδιά, να φάνε κάτι και να βγούμε αμέσως. Δεν πέρασε μια ώρα από τότε που μπήκαμε. Δεν πρόλαβαν δηλαδή να φάνε κάτι τα παιδιά. Έρχονται από την Αρναία σύνδεσμοι και λένε ότι ετοιμάζεται στρατός με μηχανοκίνητα προς τα εδώ. Σηκωθήκαμε, εγώ ήμασταν με τον αυτόν. Ο αρχηγός ήταν δεν πειράζει. Παπαγιώργης. Παπαγιώργης από τη Μέση Ανατολή ήταν στα στρατόπεδα των Εγγλέζων. Δεν ήταν τυχαίος δηλαδή. Αυτή αποφάσισε να μπούμε στο χωριό. Μπήκαμε στο χωριό, βάλανε ενέδρα προς την Αρναία, αλλά ενέδρα έρχονται μηχανοκίνητα. Με λίγη αντίσταση υποχώρησε η ενέδρα και μπήκανε τα μηχανοκίνητα στο χωριό και έγινε ο χαμός. Φύρδιν, μίγδιν, άνδρες, γυναίκες με μωρά, αντάρτες, ζώα φορτωμένα, όλα σε ένα λάκκο που άρχιζε από το χωριό και έφτανε μέχρι τη θάλασσα. Ένα βαθύ λάκκο. Και εμείς μαζί με αυτούς. Αρπάξαμε. Ο ασύρματος ήταν με πέδιλα. Σαν ποδήλατο. Σαν το ποδήλατο. Γεννήτρια δηλαδή είχε. Ένας πήρε τη γεννήτρια, άλλος τον ασύρματο. Δρόμο. Μας φτάσουν, θα μας πιάσουν. Θα μας πιάσουν στα χέρια οι αυτοί. Οι οποίοι προχωράνε. Βέβαια, ο στρατός. Αφήνουμε τον ασύρματο σε ένα πουρνάρι και δρόμο. Πήγαμε. Μαζευτήκαμε κάπου. Νύχτωσε κιόλας. Μαζευτήκαμε κάπου. Και αποφασίσανε, ο αρχηγός αποφάσισε να χωριστούμε σε μικρές ομάδες, να αποφύγουμε κάθε επαφή με τον εχθρό. Και έτσι έγινε. Και τελικά όταν μαζευτήκαμε όλοι, ξέραμε που θα συγκεντρωθούμε. Συγκεντρωθήκαμε, μάθαμε ότι κανένας δεν είχε επαφή, δεν είχαμε θύματα. Εγώ ζήτησα αμέσως να μας δώσει σύνδεσμο να φύγουμε για την αυτή. Για πού? Για την έδρα της Μεραρχίας, για τον Μπέλες. Και ξεκινήσαμε και φτάσαμε στην Κορώνη. Στην Κορώνη, είναι στα Γιουγκοσλάβικα σύνορα. Τότε ήταν που η Κομινφόρμ τα είχε χαλάσει με τον Τίτο. Κομινφόρμ. Για θυμίστε μου τι είναι η Κομινφόρμ. Κομινφόρμ ήταν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα μαζί, ένα συμβούλιο εκεί πέρα. Πού είχε έδρα αυτό? Στη Μόσχα που θα είχε. Όχι, και στο αυτό και νομίζω ότι και στη Ρουμανία. Νομίζω. Τέλος πάντων, αυτά χαλάσει. Είχαν κόψει σχέσεις με τον Τίτο και μας είχαν πει σε καμιά περίπτωση μέσα στο αυτό. Μέσα στη Γιουγκοσλαβία. Να μην πάτε μέσα στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί πάθαμε δυσεντερία. Πολλοί κόσμος έπαθε δυσεντερία. Μας πήραν οι Σέρβοι, μας κάναν καλά και μας γύρισαν πίσω. Παρόλο που και τα λοιπά, έτσι. Παρόλο που το ξέραν ότι ήξερνε. Βέβαια. Ποιος ήταν επικεφαλής όλου του ελληνικού δημοκρατικού στρατού εκείνη την εποχή? Ποιος? Ο Ζαχαριάδης. Βέβαια ο Ζαχαριάδης. Ο Μάρκος πια είχε... τον είχαν βγάλει τον Μάρκο. Εγώ επί Μάρκο είχα γίνει υπολοχαγός. Λοιπόν, από εκεί πήγαμε στον Μπέλες πια. Από την Κορώνη πήγαμε στον Μπέλες. Τι να δω, δεν μπορώ να βρω έναν γνωστό. Έναν γνωστό δεν μπορώ να βρω. Τέτοια νύλα είχε πάθει η αυτή η ημεραρχία μας. Και
Είμαστε σε ποια εποχή τώρα, θέλετε να την προσδιορίσετε? Έχει τελειώσει το 48, έχουμε αρχίσει στο 49. Αυτά που μας διηγήσετε τώρα. Όχι, είμαστε ακόμη στο 1948. Το 49 μπήκαμε μέσα. Είμαστε κοντά στο 49. Στο 49 είμαστε πια. Είμαστε 49, στο 49. Ρε, 49. Αρχές του 49. Μπορεί να έχω γραμμένα, ξέρω εγώ. Δεν θυμούμε. Καλά, θα το προσδιορίσουμε στην επόμενη κασέτα, δεν προφτάσουμε. Θα στο φθινόπωρο του 48 ονομάστηκα υπολογαγός. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε στην επόμενη κασέτα για να δούμε τις ημερομηνίες σωστότερα. Τον Αύγουστο του 49 μπήκαμε στη Βουλγαρία, δηλαδή ήταν το 49 πια. Το 49. Θέλετε να μας πείτε, να μας προσδιορίσετε ποια περίπου ημερομηνία επιστρέψατε στο Μπέλες? Στο Μπέλες επέστρεψα το 49, την Άνοιξη. Την Άνοιξη του 49. Άνοιξη του 49. Και τι έγινε μετά? Μετά, η κατάσταση, όπως σας είπα, ήταν χάλια. Ηθικό πεσμένο πολύ. Τότε βγήκε μια απόφαση της Πολιτικού Γραφείου, της Κεντρικής Επιτροπής, ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ότι είμαστε σε θέση να καταλάβουμε μεγάλες πόλεις. Ο Δημοκρατικός Στρατός είναι σε θέση να καταλάβει μεγάλες πόλεις. Παρόλο που μας λέτε ότι η κατάσταση ήταν χάλια. Ναι. Εμείς το ακούγαμε αυτό το πράγμα. Τι να πούμε, τι να απαντήσουμε σε αυτό, τι να ρωτήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, το αρχηγείο, η μεραρχία προετοίμαζε μια επιχείρηση, δεν ξέρω με τι σκοπό, μια επιχείρηση βομβαρδισμού της Θεσσαλονίκης. Χωρίς, κανένας δεν ήξερε τι ετοιμάζεται. Εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι του 49 ξεκινάει ένα τμήμα με δύο πυροβόλα όπλα και με ανάλογες οβίδες. Ξεκινάει από το Μακράνι, διασχίζει τον κάμπο του Λαγκαδά, πιάνει τα υψώματα του ασβεστοχωρίου, του Φιλίρου και του ασβεστοχωρίου, τοποθετεί τα κανόνια, ρίχνουν μερικές βολές το καθένα. Και αυτό γίνεται νύχτα, μόλις ξεκίνησαν πρωτού νυχτώσει καλά-καλά. Έπρεπε σε μια καλοκαιρινή νύχτα να πάνε τα υψώματα ασβεστοχωρίου, να ρίξουν τις οβίδες και να επιστρέψουν. Πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό στον γυρισμό, ύστερα από τον βομβαρδισμό, στον γυρισμό βγήκανε τάγκς που αλωνίζανε όλη την πεδιάδα του Λαγκαδά. Κυνηγούσανε έναν άνθρωπο, βλέπαν ότι τον κυνηγούσανε. Τα παιδιά πέφτανε μέσα στα χαντάκια, κάτω στο νερό πέφτανε και κρυβόντουσαν. Αυτά είχαν προβολείς, φετοβολίδες ρίχνανε. Έγινε χαμός δηλαδή μέσα στον κάμπο. Και ερχόντουσαν ένας-ένας, δύο-δύο, σακατεμένοι, μέσα στις λάσπες. Αυτό άγρυπνοι, πεινασμένοι. Αυτή ήταν. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η επιχείρηση για να ανεβάσουν το ηθικό? Δεν πιστεύω να έγινε τέτοιο πράγμα με το ηθικό. Μετά από αυτό, έπεσε ο Γράμμος, έπεσε το Βίτσι και τον Αύγουστο μπήκαμε στη Βουλγαρία όπου παραδώσαμε τα όπλα. Από εκεί μας παίρνουν και πηγαίνουμε. Η δική σας ημεραρχία. Η ημεραρχία μας. Πηγαίνουμε σε ένα στρατόπεδο κοντά σε μια πόλη που λέγεται Μπερκόβιτσα. Ήταν ένα στρατόπεδο με σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω, είχε κτίρια μέσα. Και μας εγκαταστήκαμε εκεί πέρα. Άρχισαμε να ζούμε χωρίς σκοπιές,
με φαΐ κάθε μέρα. Εντάξει, μάλιστα είχαμε κάνει και ομάδες βόλεϊ. Και ενώ έπαιζα μια φορά βόλεϊ, δηλαδή δεν είχαν περάσει 2 εβδομάδες από τότε που μπήκαμε. Ενώ έπαιζα βόλεϊ, έρχεται ένας, μου λέει, συζητάνε στο γραφείο. Λέω, σίγουρα θα τίποτα για τα πολιτιστικά. Είχα πήρα από τον Μπούλκες. Πηγαίνουμε, βάζουν σε ένα δωμάτιο, βλέπω και καμιά δεκαρία μέσα, κάτι γερόντι, κάτι μουστακαλίδες, δεν είναι πολιτιστικά. Λέω, ποιος ξέρει. Περιμένω. Έρχονται κι άλλοι, μαζευτήκαμε 20 και μπαίνει τότε ο Βασβανάς. Ο Βασβανάς που ήταν πολιτικός επίτροπος της Μεραρχίας όταν ήμασταν στο βουνό. Εκεί πέρα ήταν γραμματέας του κόμματος. Και στα ίσια μας λέει, παιδιά, σας διαλέξαμε να πάτε στην Ελλάδα και να κρατήσετε ψηλά το ηθικό του λαού. Εντάξει. Φύγετε, λέει. Σε 2 ώρες να είστε εδώ πέρα, πάρετε τα πράγματά σας και να είστε εδώ πέρα. Πράγματι, βγήκαμε έξω, πήγαμε. Ό,τι είχαμε, γυρίσαμε, μας βάλανε σε ένα φορτηγό, πήγαμε στη Σόφια, κάτσαμε στη Σόφια μια μέρα, από εκεί στον Μπέλες. Με αυτοκίνητο, φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό. Στον Μπέλες μας σταματήσανε κάπου, σε μια ερημιά, και μας οπλίσανε. Μας δώσανε όπλα, μας δώσανε οπλοπολιβόλα, κάθε 3 ένα οπλοπολιβόλο, μας δώσανε ασυρμάτους, μας δώσανε φυρομβοβίδες. Όσο ζυγίζαμε, άλλο τέτοιο φορτίο μας δώσανε στον καθένα. Και πήραμε τον δρόμο προς τα πάνω. Περάσαμε από την ελληνική μεριά και νύχτα κατεβήκαμε στον κάμπο. Δεν ξέρω πώς είναι αυτός ο κάμπος, πώς λέγεται, και πιάσαμε την κρούσα απέναντι, τους πρόποδες της κρούσας απέναντι. Εκεί πέρα στην Ελλάδα υπήρχε μια ομάδα, λέγονταν Επίτροποι Θεσσαλονίκης, λεγόντουσαν. Ήτανε Θεσσαλονίκοι όλοι, ήταν καμιά 15 οι οποίοι είχαν μείνει κάτω. Με επικεφαλής κάποιον Μπαρμπαλέκο Στράντζελη, ο οποίος ύστερα σκοτώθηκε, ύστερα την επόμενη μέρα σκοτώθηκε. Λοιπόν, τους βρήκαμε αυτούς, τους δώσαμε και αυτούς όπλα, χειροβομβίδες, τρόφιμα, δεν ξέρω, και λιγάκι ξαλαφορώσαμε. Την επόμενη μέρα πέσαμε σε ανέδρα και σκοτώθηκε ο Μπαρμπαλέκος, ο Στράντζελης και ακόμη ένας και γλιτώσαμε. Ύστερα από αυτό, αρχίζουν οι καθαριστικές. Κρατήσανε 3 μέρες οι καθαριστικές. Μας βρήκανε οι καθαριστικές σε ένα δασίλιο πυκνό από γάβρα, στα Νιγρητιανά. 3 μέρες εκεί δεν βγάλαμε άχνα. Μαύρεσε ο τόπος από στρατό. Φυσικά επαφή με κανέναν δεν είχανε. Φύγανε και βγήκαμε έξω. Και άρχισε μια ταλαιπωρία ενός χρόνου, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 49 ως περίπου τον Αύγουστο του 50, ένας χρόνος ταλαιπωρίας ανίποτης. Μας κυνηγούσανε θεοί και δαίμονες να μας πιάσουν, όχι να μας σκοτώσουν, να μας πιάσουν ήθελαν. Και πού ήσασταν? Στο Μακράνι, ήμασταν κυρίως στο Μακράνι και στα Κερδίλια. Και σας κυνηγούσαν εκεί μέσα. Χωροφύλακες, μάιδες βγαίνανε. Κυρίως αποσπάσματα χωροφυλακής. Πόσοι ήσασταν περίπου τότε? Ήμασταν, κατεβήκαμε από εκεί πέρα 20. Οι 7-8 πήγανε στην Ανατολική Μακεδονία, 12 κατεβήκαμε. Μαζί με τους αυτούς που βρήκαμε ήταν καμιά 25 εκεί πέρα. Ήμασταν σε 2 ομάδες, χωριστήκαμε. Δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να πώς θα βρούμε να φάμε. Γιατί στα χωριά μάιδες, εμείς ήμασταν, δεν είχαμε οπλισμό, δεν είχαμε πολλούς άνδρες. Και δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να ασχολούμαστε με την εξέβρεση τροφής. Από τα χωράφια, όταν γίνονταν τα καλαμπόκια, πατάτες να ξεθάψουμε. Ό,τι γινόταν, το τσιγάρο το κανονίζαμε, είχε καπνοχώραφα πολλά. Και ενώ κατεβήκαμε για να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό, καταλήξαμε να κάνουμε και αντιλαϊκές πράξεις, γιατί μπαίναμε στα χωριά, στα κρυανά σπίτια. Πού θα μπούμε? Στα κρυανά σπίτια, ό,τι βρίσκαμε. Εκεί πέρα τα παίρναμε. Ποτέ δεν συναντούσαμε άνθρωπο σε αυτά τα κρυανά σπίτια. Μόλις αρχίζαν να γαυγίζουν τα σκυλιά, όλοι μαζευόντουσαν προς το κέντρο του χωριού, όπου ήταν οι μάιδες,
ή αν είχε τμήμα χωροφυλακής κλπ. Αυτή ήταν η δουλειά που κάναμε να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό. Δηλαδή περάσατε μια πολύ δύσκολη... Πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα είχαμε εποχή. Και κοπέλες. Είχαμε και κοπέλες. Πολύ δύσκολη, απερίγραπτα δύσκολη περίοδο. Και από καρδιωτική εννοείται. Ασφαλώς. Τα λέγαμε μεταξύ μας, τα λέγαμε. Και όλοι κοιτάζανε προς τα σύνορα τα βουλγάρικα. Προς τον Μπέλες, όλοι προς τον Μπέλες. Η σωτηρία ήταν η Βουλγαρία. Ύστερα τραυματίστηκα στην πλάτη. Μας είχαν στείλει στην αυτή μια ομάδα, τέσσερις. Μας στείλανε στη Χαλκιδική από εκεί. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με το τμήμα που υπήρχε στη Χαλκιδική, ομάδες που υπήρχαν στη Χαλκιδική. Γιατί δεν απαντάνε με τον ασύρματο. Πήγαμε λοιπόν, μόλις ξημέρωσε στη Χαλκιδική, κοντά στο πώς λέγεται το βουνό της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω. Χολομόντα. Κοντά στο Χολομόντα, νύχτα φτάσαμε, την άλλη μέρα που ξημέρωσε, τι να δεις. Γιωμάτο το βουνό, καρβουνιάριδες, τσουμπανί, μελισσοκόμι. Ο κόσμος άρχισε να ζει όπως ζούσε προπολεμικά. Δηλαδή δεν υπήρχε ομάδα πια εκεί πέρα. Εμείς είχαμε ξεσυνηθίσει τον κόσμο. Εμείς δεν βλέπαμε κόσμο, μόνο με τα κάλια δεν βλέπαμε κόσμο, μόνο ανάμεσά μας βλεπόμασταν. Λέμε, παρόλα αυτά δεν φύγαμε, αμέσως πήγαμε σε ένα χωριό, ταξιάρχη λέγεται, ταξιάρχης λέγεται, Λόκοβι. Ταξιάρχης, αυτό έχει μικρά χωραφάκια με πεζούλια, τα κρατάνε και κάποιος θα βγει από το χωριό να μαζέψει πατάτες ή τίποτε άλλο και περιμέναμε, πράγματι βγήκε ένας με τη γυναίκα του, το σταματήσαμε, δεν μας ήξερε, αλλά εμείς γνωρίζαμε πολλούς από τη Λόκοβι που ήταν αντάρτες, ήταν στη Βουλγαρία, στην Τσεχοσλοβακία. Και το ρωτάμε, δεν υπάρχουν πια αντάρτες. Λέει ένας, μόνο είχε μείνει από τη Μεγάλη Παναγία, γύριζε σαν τον Λύκο, ύστερα λέει μπήκε στο Άγιον Όρος και χάθηκε κι αυτός. Τότε σηκωθήκαμε και φύγαμε, γύρισαμε πίσω. Εσείς περιμένατε κάποια εντολή για να φύγετε? Όχι, όχι. Καμία εντολή. Ήταν δική σας η απόφαση για να φύγετε? Να δούμε τι γίνεται και να γυρίσουμε. Και μας είπανε ότι στο τάδε μέρος, στο κουτί, θα έχουμε σημείωμα να μας βρείτε που είμαστε. Γυρίζουμε λοιπόν. Καθόμαστε, ξέραμε εμείς ότι τέτοια κουτιά είχαν πιαστεί και στείνανε νέδρες και πιάνανε. Καθόμαστε λοιπόν στο απέναντι ύψωμα. Από εκεί που είναι το κουτί, χαράδρα, στο απέναντι ύψωμα. Καθόμαστε. Από το χάραμα μέχρι το μεσημέρι κοιτάζομαι να μην υπάρχει κάποια κίνηση. Τίποτα. Να ακούσουμε τίποτα, καμιά φωνή. Τίποτα, τίποτα. Κατεβαίνουμε λοιπόν, κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε σιγά, 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 σιγά. Και μόλις φτάσαμε στην κορφή. Και είμαι έτοιμος να βάλω το χέρι στο κουτί, βλέπω σε 3 μέτρα, σε ένα ατομικό ρήγμα, ένα παιδάκι, έχω φέρει φανταράκι. Νέο παιδί, γαλανομάτικο. Ήταν με το όπλο, ξαπλωμένος και ήταν τα είχε χαμένα που με είδε. Βάζω μια φωνή και παίρνω με τον κατήφορο. Και απέναντι όταν ανέβηκαν στο απέναντι μου, τότε την έφαγα στην πλάτη. Είχα το γυλιό. Και ήταν νταμ-ντουμ σφαίρα, έσπασε στην καραβάνα και κομματάκια με χτυπήσανε στην πλάτη. Εγώ δεν πονούσα, τίποτα. Σαν να με χτύπησαν με ένα σανίδιστο στην πλάτη. Έτσι, αυτός αισθάνθηκα. Λοιπόν, και φεύγαμε. Φεύγαμε λοιπόν και ύστερα καταλαβαίνω ότι πατάω στην αρβίλα, πατάω αίμα. Ότι υγρό, κάποιο υγρό πατάω στην αρβίλα. Πιάνομαι εδώ, πιάνομαι, τίποτα δεν έχω. Ύστερα όταν ξεφύγαμε πια και κάτσαμε κάπου. Σε σίγουρο μέρος, βγάζω τα αυτά μου και είχα στην πλάτη κομματάκια τα οποία έτρεξαν αίμα και φτάσαν στην αρβίλα. Την έβγαλα δηλαδή, παστρικά. Ύστερα από αυτό, πέρασε ένας χρόνος και στείλανε αντικαταστάτες και σηκωθήκαμε και φύγαμε εμείς που ήμασταν ολόκληρο χρόνο κάτω. Δηλαδή το 1950 στείλανε από πάνω αντικαταστάτες. Ναι, το 50, τον Αύγουστο. Στείλανε από πάνω και ξεκινήσαμε πίσω και ήρθαμε στη Βουλγαρία, πάλι στην Περκόβιτσα. Πάλι στην Περκόβιτσα, την αράξαμε εκεί πέρα, ντεμπελίκι, φαΐ.
Και από εκεί μας πήγανε σε άλλο μέρος. Και τελικά άρχισαν να πηγαίνουν εργάτες εδώ, να δουλεύουν εκεί, στα εργοστάσια. Εσείς τι κάνατε? Είπανε όποιοι είναι φοιτητές, όποιοι ήταν φοιτητές ή τελειώσαν το γυμνάσιο στην Αθήνα, να δηλώσουν και θα πάνε να σπουδάσουν. Και πήγαμε να σπουδάσουμε. Χωρίς εξετάσεις μπήκαμε όλοι, αυτοί όλοι. Σε τι γλώσσα? Γλώσσα δεν ξέραμε τίποτα ακόμη. Στην Μπερκόβιτσα όσο ήμασταν βρήκαμε ένα λεξικό, κάτι εφημερίδα παίρναμε, κοιτάζαμε πώς... Τίποτα, πολύ ψηλά πράγματα. Μόλις πήγαμε, γίνηκαμε φοιτητές, μας βάλαν σε τέτοιο, σε κοινόβιο. Στον οίκο του φοιτητή. Έχει πολλούς οίκους φοιτητή. Και μας βάλαν τον καθένα χωριστά με Βούλγαρους. Και ήθελες, δεν ήθελες. Μαθαίνετε. Μάλιστα. Και αρχίσαμε να σπουδάζουμε. Εγώ γράφηκα στο Πολυτεχνείο στη χημεία. Και στο πρώτο εξάμεινο ήδη έπρεπε να δώσω εξετάσεις. Αλλά ήταν αναλυτική χημεία που δεν χρειάζεται λόγια πολλά. Θέλει εξισώσεις μονάχα. Και την έβγαλα. Και σιγά 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 άρχισα να μιλάω. Και στο δεύτερο έτος άρχισα να κρατάω σημειώσεις. Mm-hmm. Στο δεύτερο έτος σημειώσεις με ελληνικά, στα βουλγάρικα με ελληνικά γράμματα. Και τα περισσότερα ελληνικά, μόνο τους όρους βουλγάρικα. Και ύστερα στο σπίτι πήγαινα και έκανα συσήφιο έργο να τα αποδελτιώνω αυτά τα πράγματα, να τα γράφω κανονικά, να συμβουλεύομαι και από βιβλία κλπ. Και έτσι έκανα δουλειά που ετοιμαζόμουν ήδη στη διάρκεια του έτους για τις εξετάσεις. Γιατί εκεί πέρα υπήρχε conspect. Conspect είναι ερωτήσεις. Ερωτήσεις από τις οποίες κάποιες ερωτήσεις θα σου πω. Ενώ εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπήρχε, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, σιγά 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 σιγά. Εν τω μεταξύ, όσο ήμουν φοιτητής, δούλευα στο ραδιοσταθμό της Σόφιας. Ήμουνα μεταφραστής και εκφωνητής στην ελληνική εκπομπή. Και εκεί βοηθήθηκα πολύ να μάθω τη γλώσσα. Και ήταν ωραία δουλειά, σε πολιτισμένο περιβάλλον. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία ήταν. Δούλευα τα βράδια. Και μένατε σε κοινόβιο. Ναι. Εκεί γνωρίστηκα με τη σύζυγό μου, αυτή δούλευε στην ηχοληψία. Στο ραδιοφωνικό σταθμό. Στο ραδιοφωνικό σταθμό. Δούλευε στην ηχοληψία. Γνωριστήκαμε το Νοέμβρη, κάτι τέτοιο. Και, όχι, την Άνοιξη γνωριστήκαμε. Την Άνοιξη. Αρχίσαμε να βγαίνουμε. Ποιας χρονιάς? 54. Mm-hmm. Ναι. Και το Δεκέμβρη παντρευτήκαμε. Μάλιστα. Είχατε καμιά επαφή με την Ελλάδα, Όχι, με την οικογένειά σας? Όχι, τίποτα απολύτως. Τότε είχα γυρίσει, τότε γύρισα. Είχατε προσπαθήσει να έχετε κάποια επαφή? Κοιτάξτε, όταν γύρισα στην Μπερκόβιτσα, από τις ομάδες πια, από το Τρίτο Αντάρτικο που λέμε εμείς, βρήκα κάποιον Μονδάνο, Σπύρο Μονδάνο, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός του Ερίκου, του αδελφού μου. Και τον είχε φέρει μια φορά στο σπίτι από την Αθήνα. Ήρθαν μαζί και έμεινε στο σπίτι μας. Mm-hmm. Μερικές μέρες. Και τον εγνώρισα κι εγώ. Τον βλέπω τον Μονδάνο εκεί πέρα. Βρέτε, λέω, τι γίνεται? Λέει, καλά. Λέει, μου λέει, ο Ερίκος τι κάνει? Λέω, ξέρω εγώ. Εγώ έμαθα, λέω, τον πιάσαμε. Λέει, ήμασταν στην Αθήνα μαζί. Μετά την Βάρκιζα. Μάλιστα. Στην Αθήνα, λέει, ήμασταν μαζί. Καθίσαμε, πιάμε καφέ μαζί, κουβεντιάσαμε. Ύστερα αυτός έφυγε, σκότωσαν τη γυναίκα του, έφυγε στην Ιταλία και από την Ιταλία ήρθε στο Αντάρτικο. Λοιπόν, μου λέει, δεν έμαθα ότι είναι ζωντανός ο Ερίκος. Και άρχισα από δεδαλώδεις δρόμους, κατόρθωσα και πήγε χαμπάρι στον Ερίκο. Ότι είμαι στη Βουλγαρία και ότι σε αυτή τη διεύθυνση και να βρει τρόπο να στείλει ένα γράμμα. Και βρήκε τρόπο μέσω αυτού του Αλαλούφ του Άρη που μου είχε γράψει εκείνο το γράμμα. Αυτός ήταν ήδη στο Ισραήλ. Μέσω του Ισραήλ παίρνω το πρώτο γράμμα του Ερίκου. Και μου διηγόταν την Οδύσσια, την ξέρετε εσείς πολύ καλά. Την Οδύσσια. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Μετά το 54. Μετά. Ήσασταν ήδη παντρεμένος. Ήδη. Ναι, ήδη ήμουν παντρεμένος. Όταν παντρευτήκατε και τελειώσατε το Πολυτεχνείο,
Πήγα στη δουλειά αμέσως. Με τι ασχοληθήκατε? Εκεί πέρα δεν έχουμε τι θα ασχοληθείς. Όλοι όσοι τελειώνουν τους διορίζουν και είναι υποχρεωμένοι σε ένα μήνα από την ημέρα που υπερασπίζουν τη διατριβή τους, κάνουν διατριβή στο τέλος. Διπλωματική εργασία λέγεται εδώ. Ναι. Ναι. Ύστερα από ένα μήνα είναι υποχρεωμένοι να πάνε εκεί που τους διορίσανε. Αν δεν πάνε, τους αφαιρούν το δίπλωμα. Εμένα, οι τρεις πρώτοι στην τάξη έχουν το δικαίωμα να διαλέξουν. Και εγώ διάλεξα εκεί όπου είχα κάνει την πρακτική μου. Δηλαδή σε ένα εργοστάσιο της Σόφιας. Αριθμημένο εργοστάσιο, δηλαδή ήταν πρώην στρατιωτικό, πολεμικό εργοστάσιο. Μεγάλο, είσαμε 1500 εργάτες είχε, μεγάλο και είχε προϊόντα, τα πιο διαφορετικά προϊόντα είχε. Και εγώ πήγα εκεί πέρα και επειδή είχα τελειώσει μεταλλουργία, πήγα στα χιτήρια. Εκεί δούλεψα 7 χρόνια. Τον 6ο και 7ο χρόνο, δηλαδή μέχρι το 63 δούλεψα. Δηλαδή το 56, ακριβώς, το 56 γεννήθηκε ο Άρης και την ίδια μέρα πήγα... Ο Άρης είναι ο γιος σας. Ναι. Και την ίδια μέρα πήγα στο εργοστάσιο για πρώτη φορά. Αλλά είχα γνωστούς, διότι έκανα την πρακτική εξάσκηση εκεί πέρα. Πώς τον ονομάσατε Άρη τον γιο σας? Έτσι. Γιατί είναι σύντομο όνομα, είναι και ελληνικό. Έτσι. Είχαμε και τον Άρη τον Αλαλούφ που μας έγραφε γράμματα. Τον φίλο σας. Που μας μετέφερε τα γράμματα του Ερίκου. Έτσι. Και λοιπόν, γεννήθηκε το 56 ο γιος σας. 56. Το Μάρτιο. Το Μάρτιο του 56 πήγα εγώ στο εργοστάσιο. Τα δύο τελευταία χρόνια ως το 63, δηλαδή το 62 και το 63, ήμουνα επικεφαλής, δηλαδή ήμουνα προϊστάμενος του μεταλλουργικού τμήματος του εργοστασίου. Δηλαδή ασχολούμασταν με τα χιτήρια, με τις ηλεκτροσυγκολήσεις, με τις επικαλύψεις, μεταλλικές επικαλύψεις. Και με τα... Αυτά. Και η σύζυγός σας τι δουλειά έκανε αυτή την εποχή? Ήταν στο ραδιοσταθμό. Πάντοτε, παρέμεινε στο ραδιοσταθμό. Εκεί δεν ήταν δυνατόν να δουλεύει ένας και να ζει μια οικογένεια. Ήταν αδύνατο των αδυνάτων. Δεν μπορούσε. Γι' αυτό και όλοι είχαμε ένα παιδί. Όλοι. Διότι με δύο παιδιά δεν μπορούσε να δουλέψει η γυναίκα. Αμένα ένα μισθό, οποιοδήποτε και αν ήμουν, αν είσαι ένα μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, μπορούσες να ζήσεις. Αν είσαι ένας μηχανικός, ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, αδύνατο να ζήσει η οικογένεια με ένα μισθό, τετραμελής οικογένεια. Γι' αυτό όλοι είχαν από ένα παιδάκι. Τότε ήταν η εποχή των ισχυρών Αγελάδων. Λοιπόν, ύστερα από αυτό, προκηρύχθηκε διαγωνισμός στο δικό μου το Ινστιτούτο που τέλειωσα. Διαγωνισμός για έναν λέκτορα. Και πήγα εδώ στις εξετάσεις και μπήκα εκεί πέρα. Εγκατέλειψα το εργοστάσιο και άρχισα να διδάσκω χύτευση των μετάλλων, δηλαδή που δούλεψε αυτά τα όλα τα χρόνια, χύτευση των μετάλλων. Δυσκολίες στη γλώσσα φυσικά στην αρχή του πρώτου χρόνου, πολύ μεγάλη δουλειά, προετοιμασία έκανα, κυρίως στη γλώσσα. Ύστερα όμως συνήθισα καλά και δεν μπορούσα να καταλάβει κανένας ότι δεν είμαι Βούλγαρος. Ότι δεν ήσασταν Βούλγαρος. Κανένας. Γιατί οι άλλοι, οι δικοί μας, τσιτσιρίζανε. Τσι, δεν μπορούσαν να πούνε τσι, σι, ζι. Τσίτσκι. Δεν μπορούσαν να... Εγώ τα λέγα και από στα γαλλικά. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι φθόγγοι. Και έτσι έμαθα καλά και έκανα εκεί μέχρι που εφήγαμε. Μέχρι που εφήγαμε. Πώς αρχίσατε να σκέφτεστε να γυρίσετε στην Ελλάδα? Όχι, μα πάντοτε αυτό σκεφτόμασταν, αλλά ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Κοιτάξτε, άλλοι πολιτικοί πρόσφυγες κατέφευγαν στον ΟΗΕ, σε εκπροσώπους του ΟΗΕ και παίρνανε κάτι ταυτότητες και μπορούσαν να ταξιδεύουν κλπ. Εμάς δεν μας αφήνανε. Ποιους εννοείται εσάς? Που ήμασταν στη Βουλγαρία. Τους Έλληνες που ήσασταν στη Βουλγαρία. Που ήμασταν πολιτικοί πρόσφυγες στη Βουλγαρία δεν μας επέτρεπαν. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι θέλανε, για να μας έχουν. Αλλιώς θα σκορπάγαμε. Ποιοι εννοείται δεν σας αφήνει? Η καθοδήγηση. Η καθοδήγηση δεν σας αφήνει, μάλιστα. Η σοφή καθοδήγηση. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πήγα στο Ινστιτούτο, δούλεψα εκεί πέρα. Καλά, δούλεψα καλά. Έκανα τη διατριβή μου το
το διδακτορικό το 72 και το 74 έγινε υφυγητής στην έδρα Γενικής Μεταλλουργίας. Και μετά ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Είχατε πάντοτε, είχατε πια επαφή είχαμε τακτική τον με τον επαφή, γράμματα, αδερφό σας. Του έλεγα, γιατί άρχισαν να κινείται ο κόσμος για να θέλει να φύγει. Μερικοί φύγανε, είχαν φύγει μερικοί που είχαν γερό αυτό δόντι στην Ελλάδα. Φύγανε κιόλας. Με τον Ερίχο είχαμε συνοηθεί και αυτοί άρχισαν να τρέχουν. Κινήσανε, γίνει και ουρανών μαζί με τη Μαρία, τη γυναίκα του. Και μια φορά μας παίρνουν τηλέφωνο από την πρεσβεία, την ελληνική της Σόφιας και μας λένε έτσι και έτσι έχει εγκριθεί ο επαναπατρισμός σας. Εν τω μεταξύ, ο Άρης Φαντάρος. Στη Βουλγαρία Φαντάρος. Φαντάρος. Τι αγώνα κάναμε να μην πάνε. Δεν γίνονταν τίποτε τελείως. Και μάλιστα οι Βούλγαροι δεν το θέλανε. Οι δικοί μας επιμένανε να πάνε Φαντάροι. Και μάλιστα τους παίρνανε και τους βάζανε εκδοτιστές, ανιχνευτές, όλο τέτοιες δουλειές. Λοιπόν, ο Άρης Φαντάρος είχε κάνει έναν χρόνο, ήταν σε μια σχολή αξιωματικών. Μετά, αφού ονομάστηκε, ξέρω τι βαθμό πήρε, ήταν στο Πετρίτσι. Και πια σε μερικούς μήνες θα έπρεπε να απολυθεί. Μόλις πήραμε την αυτή, πήρα το χαρτί εγώ από την πρεσβεία. Πήρα το χαρτί, πήγα στο Υπουργείο Στρατιωτικών, τους λέω έτσι και έτσι, φεύγουμε. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Πήρε τηλέφωνο τον διοικητή του τμήματος, του είπα σε ποιο τμήμα είναι, γιατί από τα γράμματα που μας έστελνε ξέραμε πού βρίσκεται. Παίρνει τον διοικητή του τμήματος, του λένε αμέσως να τον απολύσετε. Μπροστά μου. Και ύστερα από μερικές μέρες, μπαμ, ο Άρης. Να σας ρωτήσω λιγάκι, εσείς πια στη Βουλγαρία είχατε... Δεν είχαμε ταυτότητα. Τι υπηκότητα. Άνευ ηθαγενείας. Ήσασταν άνευ ηθαγενείας. Άνευ ηθαγενείας μας γράφανε. Είχαμε μία άδεια παραμονής και έγραφαν άνευ ηθαγενείας. Στην αρχή ήμασταν Έλληνες υπήκοοι. Ύστερα μας γράφανε άνευ ηθαγενείας. Είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις, φαίνεται, κάτι τέτοιο. Ο Άρης τι υπηκότητα. Ο Άρης Βουλγάρικη, όποιος γεννιέται σύμφωνα με τον νόμο, γεννιέται εκεί πέρα, οποιοδήποτε κι αν είναι, γίνεται Βούλγαρος υπήκοος. Έπρεπε λοιπόν τώρα για να φύγει. Α, όχι. Έπρεπε να αποβάλει την ηθαγένεια και ύστερα να τον απολύσουν από το στρατό. Και απέβαλε την ηθαγένεια με αιτήσεις και τα λοιπά. Πήγαμε αυτό το χαρτί ότι απέβαλε την ηθαγένεια και αμέσως τον άφησαν και τον στείλαμε αμέσως να μην μετανιώσουν. Τον στείλαμε αμέσως τον Άρη. Μείναμε εμείς και εμείς. Η γυναίκα σας ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Ήθελε. Ήθελε γιατί. Πρώτα-πρώτα ήθελε μαζί μου. Εγώ δεν μπορούσα να σταθώ στη Βουλγαρία. Το ήξερε ότι δεν κάθομαι στη Βουλγαρία. Για λόγους πολλούς. Παρόλο που η Βουλγαρία ήταν πολύ φιλόξενη για μας. Πολύ φιλόξενη για μας. Θα θέλατε να μας πείτε τους λόγους που δεν αισθανόσασταν ότι θέλετε να μείνετε. Μεταξύ των άλλων, ο σπουδαιότερος λόγος ήταν ότι τον Άρη τον κυνηγούσανε. Ήθελαν να τον βάλουν στις μυστικές υπηρεσίες και κάτι τέτοια. Μπερδεμένα πράγματα. Του λέω Άρη. Εγώ τα ξέρα, γιατί πρωταμένα κυνηγούσαν. Του λέω, Άρη, δεν θα πεις ναι πουθενά, τελείωσε. Λέει, τώρα που θα πάω στο στρατό. Τίποτα, πουθενά, άμα κάτι γίνει, θα πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι πέθανε ο τάδε, ξέρω εγώ, κάτι συνθηματικό. Και μας πήρε μια φορά με το τηλέφωνο. Και αμέσως πήγα εγώ, ήταν στο Πλέβεν. Σε μια σχολή. Ποιοι προσπαθούσαν να το βάλουν σε μυστικές υπηρεσίες. Μυστικές υπηρεσίες ή βουλγαρικές εννοείται. Ποιες. Μου τηλεφώνησε, μου είπε αυτή το συνθηματικό. Πήγα αμέσως εγώ. Τον περίμενα, βγήκε έξω. Του λέω, μη φοβάσαι τίποτα. Τίποτα μη φοβάσαι. Δεν θα δεχθείς. Θα πεις, δεν θέλω. Άρα θα αρνείσαι. Πήρε θάρρος και γλίτωσε. Γι' αυτό το κυριότερο γι' αυτό η Μιλκάνα ήταν έτοιμη να φύγουμε. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Θα σταματήσουμε τώρα εδώ και θα πάμε στην έκτη Ελλάδα. Κασέτα. Στην και Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για την επιστροφή σας. Θέλετε να μας πείτε, να μας προσδιορίσετε ποια περίπου ημερομηνία επιστρέψατε στον Μπέλες. Στον Μπέλες επέστρεψα το 49, την Άνοιξη. Την Άνοιξη του 49. Και τι έγινε μετά.
Μετά, η κατάσταση, όπως σας είπα, ήταν χάλια. Ηθικό πεσμένο πολύ. Τότε βγήκε μια απόφαση της Πολιτικού Γραφείου, της Κεντρικής Επιτροπής, της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ότι είμαστε σε θέση να καταλάβουμε μεγάλες πόλεις. Ο Δημοκρατικός Στρατός είναι σε θέση να καταλάβει μεγάλες πόλεις. Παρόλο που μας λέτε ότι η κατάσταση ήταν χάλια. Ναι. Εμείς το ακούγαμε αυτό το πράγμα. Τι να πούμε, τι να απαντήσουμε σε αυτό, τι να ρωτήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, το αρχηγείο, η μεραρχία προετοίμαζε μια επιχείρηση. Δεν ξέρω με τι σκοπό. Μια επιχείρηση βομβαρδισμού της Θεσσαλονίκης. Χωρίς, κανένας δεν ήξερε τι ετοιμάζεται. Εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι του 49 ξεκινάει ένα τμήμα με δύο πυροβόλα όπλα και με ανάλογες οβίδες. Ξεκινάει από το Μακράνι, διασχίζει τον κάμπο του Λαγκαδά, πιάνει τα υψώματα του ασβεστοχωρίου, του Φιλίρου και του ασβεστοχωρίου, τοποθετεί τα κανόνια, ρίχνουν μερικές βολές το καθένα και αυτό γίνεται νύχτα. Μόλις ξεκίνησαν, προτού νυχτώσει καλά-καλά. Έπρεπε σε μια καλοκαιρινή νύχτα να πάνε τα υψώματα του ασβεστοχωρίου, να ρίξουν τις οβίδες και να επιστρέψουν. Πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό στον γυρισμό, ύστερα από τον βομβαρδισμό, στον γυρισμό, βγήκανε τάγκς που αλωνίζανε όλη την πεδιάδα του Λαγκαδά. Κυνηγούσανε έναν άνθρωπο, βλέπαν τον κυνηγούσανε. Τα παιδιά πέφτανε μέσα στα χαντάκια, κάτω στο νερό πέφτανε και κρυβόντουσαν. Αυτά είχαν προβολείς, φετοβολίδες ρίχνανε. Έγινε χαμός δηλαδή μέσα στον κάμπο. Και ερχόντουσαν ένας-ένας, δύο-δύο, σακατεμένοι, μέσα στις λάσπες. Αυτό άγρυπνοι, πεινασμένοι. Αυτή ήταν η... Τώρα, γιατί έγινε αυτή η επιχείρηση για να ανεβάσουν το ηθικό? Πιστεύω να έγινε τέτοιο πράγμα με το ηθικό. Μετά από αυτό, έπεσε ο Γράμμος, έπεσε το Βίτσι. Και τον Αύγουστο μπήκαμε στη Βουλγαρία, όπου παραδώσαμε τα όπλα. Από εκεί μας παίρνουνε και πηγαίνουμε... Η δική σας ημεραρχία. Η ημεραρχία μας. Πηγαίνουμε σε ένα στρατόπεδο κοντά σε μια πόλη που λέγεται Μπερκόβιτσα. Ήτανε ένα στρατόπεδο με σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω, είχε κτίρια μέσα. Και μας εγκαταστηθήκαμε εκεί πέρα. Άρχισαμε να ζούμε χωρίς σκοπιές, με φαΐ κάθε μέρα. Εντάξει. Μάλιστα είχαμε κάνει και ομάδες βόλεϊ. Και ενώ έπαιζα μια φορά βόλεϊ, δηλαδή δεν είχαν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που μπήκαμε, ενώ έπαιζα βόλεϊ, έρχεται ένας μου λέει: συζητάνε στο γραφείο. Λέω: σίγουρα θα τίποτα για τα πολιτιστικά. Είχα πήρα από τον Μπούλκες. Πηγαίνουμε, βάζουμε σε ένα δωμάτιο, βλέπει και καμιά δεκαρία μέσα, κάτι γερόντι, κάτι μουστακαλίδες, δεν είναι πολιτιστικά. Λέω, ποιος ξέρει. Περιμένω. Έρχονται κι άλλοι, μαζευτήκαμε 20 και μπαίνει τότε ο Βασβανάς που ήταν πολιτικός επίτροπος της Μεραρχίας όταν ήμασταν στο βουνό. Εκεί πέρα ήταν γραμματέας του κόμματος. Και στα ίσια μας λέει, παιδιά, σας διαλέξαμε να πάτε στην Ελλάδα και να κρατήσετε ψηλά το ηθικό του λαού. Φύγετε, λέει, σε 2 ώρες να είστε εδώ πέρα, πάρετε τα πράγματά σας και να είστε εδώ πέρα. Πράγματι, βγήκαμε έξω, πήγαμε. Ό,τι είχαμε, γυρίσαμε, μας βάλανε σε ένα φορτηγό, πήγαμε στη Σόφια, κάτσαμε στη Σόφια μια μέρα, από εκεί στο Μπέλες, με αυτοκίνητο, φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό. Στο Μπέλες μας σταματήσανε κάπου, σε μια ερημιά,
Και μας οπλίσανε. Μας δώσανε όπλα, μας δώσανε οπλοπολιβόλα, κάθε τρεις ένα οπλοπολιβόλο, μας δώσανε ασυρμάτους, μας δώσανε φυρομβοβίδες. Όσο ζυγίζαμε, άλλο τέτοιο φορτίο μας δώσανε στον καθένα. Και πήραμε τον δρόμο προς τα πάνω. Περάσαμε από την ελληνική μεριά. Και νύχτα κατεβήκαμε στον κάμπο. Δεν ξέρω πώς είναι αυτός ο κάμπος, πώς λέγεται. Και πιάσαμε την κρούσα απέναντι, τους πρόποδες της κρούσας απέναντι. Εκεί πέρα στην Ελλάδα υπήρχε μια ομάδα λέγονταν Επίτροποι Θεσσαλονίκης λεγόντουσαν. Ήτανε Θεσσαλονικοί όλοι, ήταν καμιά δεκαπενταριά, οι οποίοι είχαν μείνει κάτω. Με επικεφαλής κάποιον Μπαρμπαλέκο Στράντζελη, ο οποίος ύστερα σκοτώθηκε, ύστερα την επόμενη μέρα σκοτώθηκε. Λοιπόν, τους βρήκαμε αυτούς. Τους δώσαμε και αυτούς όπλα, χειροβομβίδες, τρόφιμα, δεν ξέρω, και λιγάκι ξαλαφρώσαμε. Την επόμενη μέρα πέσαμε σε ένα και σκοτώθηκε ο Μπαρμπαλέκος, ο Στράντζαλης και ακόμη ένας και γλιτώσαμε. Ύστερα από αυτό αρχίζουν οι καθαριστικές. Κρατήσανε τρεις μέρες οι καθαριστικές. Μας βρήκανε οι καθαριστικές σε ένα δασίλιο πυκνό από γάβρα στα Νιγρητιανά. Τρεις μέρες εκεί δεν βγάλαμε άχνα. Μαύρεσε ο τόπος από στρατό. Φυσικά επαφή με κανέναν δεν είχανε. Φύγανε και βγήκαμε έξω. Και άρχισε μια ταλαιπωρία ενός χρόνου, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 49 ως περίπου τον Αύγουστο του 50, ένας χρόνος ταλαιπωρίας ανίποτης. Μας κυνηγούσανε θεοί και δαίμονες να μας πιάσουν, όχι να μας σκοτώσουν, να μας πιάσουν ήθελαν. Και πού ήσασταν? Στο Μακράνι, ήμασταν κυρίως στο Μακράνι και στα Κερδίλια. Και σας κυνηγούσαν εκεί μέσα. Χωροφύλακες, μάιδες βγαίνανε. Κυρίως αποσπάσματα χωροφυλακής. Πόσοι ήσασταν περίπου τότε? Κατεβήκαμε από εκεί πέρα 20. Mm-hmm. Οι 7-8 πήγανε στην Ανατολική Μακεδονία, 12 κατεβήκαμε. Μαζί με τους αυτούς που βρήκαμε ήταν καμιά 25 εκεί πέρα. Ήμασταν σε δύο ομάδες, χωριστήκαμε. Δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να πώς θα βρούμε να φάμε. Γιατί στα χωριά μάιδες, εμείς ήμασταν, δεν είχαμε οπλισμό, δεν είχαμε πολλούς άνδρες. Και δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να ασχολούμαστε με την εξέβρεση τροφής από τα χωράφια, όταν γίνονταν τα καλαμπόκια, πατάτες να ξεθάψουμε. Ό,τι γινόταν, το τσιγάρο το κανονίζαμε, είχε καπνοχώραφα πολλά. Και ενώ κατεβήκαμε για να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό, καταλήξαμε να κάνουμε και αντιλαϊκές πράξεις, γιατί μπαίναμε στα χωριά, στα κρυανά σπίτια. Πού θα μπούμε? Στα κρυανά σπίτια, ό,τι βρίσκαμε. Εκεί πέρα τα παίρναμε. Ποτέ δεν συναντούσαμε άνθρωπο σε αυτά τα κρυανά σπίτια. Μόλις αρχίζαν να γαυγίζουν τα σκυλιά, όλοι μαζευόντουσαν προς το κέντρο του χωριού, όπου ήταν οι μάιδες ή αν είχε τμήμα χωροφυλακής κλπ. Αυτή ήταν η δουλειά που κάναμε να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό. Δηλαδή περάσατε μια πολύ δύσκολη εποχή. Πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα είχαμε και κοπέλες. Πολύ δύσκολη, απερίγραπτα δύσκολη περίοδο. Και από καρδιωτική εννοείται. Ασφαλώς. Τα λέγαμε μεταξύ μας, τα λέγαμε. Και όλοι κοιτάζανε προς τα σύνορα τα βουλγάρικα. Προς τον Πέλες, όλοι προς τον Πέλες. Η σωτηρία ήταν η Βουλγαρία. Ύστερα τραυματίστηκα στην πλάτη. Μας είχαν στείλει στην αυτή μια ομάδα, 4. Μας στείλανε στη Χαλκιδική από εκεί. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με το τμήμα που υπήρχε στη Χαλκιδική, ομάδες που υπήρχαν στη Χαλκιδική. Γιατί δεν απαντάνε με τον ασύρματο. Πήγαμε λοιπόν, μόλις ξημέρωσε στη Χαλκιδική, κοντά στο πώς λέγεται το βουνό της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω. Χολομόντα. Κοντά στο Χολομόντα, νύχτα φτάσαμε. Την άλλη μέρα που ξημέρωσε, τι να δεις.
γεμάτο το βουνό, καρβουνιάριδες, τσουμπανί, μελισσοκόμοι. Ο κόσμος άρχισε να ζει όπως ζούσε προπολεμικά. Δηλαδή δεν υπήρχε ομάδα πια εκεί πέρα. Εμείς είχαμε ξεσυνηθίσει τον κόσμο. Εμείς δεν βλέπαμε κόσμο, με τα κάλια δεν βλέπαμε κόσμο, μόνο ανάμεσά μας βλεπόμασταν. Λέμε, παρόλα αυτά δεν φύγαμε αμέσως, πήγαμε σε ένα χωριό, Ταξιάρχη λέγεται, Ταξιάρχης λέγεται, Λόκοβι. Ταξιάρχης, αυτό έχει μικρά χωραφάκια με πεζούλια, τα κρατάνε και κάποιος θα βγει από το χωριό να μαζέψει πατάτες ή τίποτε άλλο και περιμέναμε, πράγματι βγήκε ένας με τη γυναίκα του, το σταματήσαμε, δεν μας ήξερε, αλλά εμείς γνωρίζαμε πολλούς από τη Λόκοβι που ήταν αντάρτες, ήταν στη Βουλγαρία, στην Τσεχοσλοβακία. Και το ρωτάμε, δεν υπάρχουν πια αντάρτες. Λέει ένας, μόνο είχε μείνει από τη Μεγάλη Παναγία, γύριζε σαν το λύκο, ύστερα λέει μπήκε στο Άγιον Όρος και χάθηκε κι αυτός. Τότε σηκωθήκαμε και φύγαμε, γύρισαμε πίσω. Εσείς περιμένατε κάποια εντολή για να φύγετε? Όχι, όχι. Καμία ήταν εντολή. Δική σας η απόφαση για να φύγετε? Να δούμε τι γίνεται και να γυρίσουμε. Και μας είπανε ότι στο τάδε μέρος, στο κουτί, θα έχουμε σημείωμα να μας βρείτε που είμαστε. Γυρίζουμε λοιπόν. Καθόμαστε, ξέραμε εμείς ότι τέτοια κουτιά είχαν πιαστεί και στείνανε νέδρες και πιάνανε. Καθόμαστε λοιπόν στο απέναντι ύψωμα. Από εκεί που είναι το κουτί, Χαράδρα, στο απέναντι ύψωμα καθόμαστε. Από το Χάραμα μέχρι το μεσημέρι κοιτάζομαι να δεν μην υπάρχει κάποια κίνηση. Τίποτα. Να ακούσουμε τίποτα, καμιά φωνή. Τίποτα, τίποτα. Κατεβαίνουμε λοιπόν, κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε σιγά, 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 σιγά. Και μόλις φτάσαμε στην κορφή και είμαι έτοιμος να βάλω το χέρι στο κουτί, βλέπω σε 3 μέτρα, σε ένα ατομικό ρήγμα, ένα παιδάκι, έχω φέρει φανταράκι. Νέο παιδί, γαλανομάτικο. Ήτανε με το όπλο, ξαπλωμένος και ήτανε, τα είχε χαμένα που με είδε. Βάζω μια φωνή και παίρνω με τον κατήφορο. Και απέναντι όταν ανέβηκαν στο απέναντι εγώ, τότε την έφαγα στην πλάτη. Είχα το γυλιό και ήτανε νταμ-ντουμ σφαίρα, έσπασε στην καραβάνα και κομματάκια με χτύπησανε στην πλάτη. Εγώ δεν πονούσα. Τίποτα. Σαν να με χτύπησαν με ένα σανίδι στην πλάτη. Έτσι, αυτός αισθάνθηκα. Λοιπόν, και φεύγαμε. Φεύγαμε λοιπόν και ύστερα καταλαβαίνω ότι πατάω στην αρβίλα, πατάω αίμα. Ότι υγρό, κάποιο υγρό πατάω στην αρβίλα. Πιάνομαι εδώ, πιάνομαι. Τίποτα δεν έχω. Ύστερα όταν ξεφύγαμε πια και κάτσαμε κάπου σε σίγουρο μέρος, βγάζω τα αυτά μου και είχα στην πλάτη κομματάκια τα οποία έτρεξαν αίμα και φτάσαν στην αρβίλα. Την έβγαλα δηλαδή, παστρικά. Ύστερα από αυτό, πέρασε ένας χρόνος και στείλανε αντικαταστάτες και σηκωθήκαμε και φύγαμε εμείς, που ήμασταν ολόκληρο χρόνο κάτω. Δηλαδή το 1950 στείλανε από πάνω αντικαταστάτες. Ναι, το 50, τον Αύγουστο στείλανε από πάνω και ξεκινήσαμε πίσω και ήρθαμε στη Βουλγαρία, πάλι στην Περκόβιτσα. Πάλι στην Περκόβιτσα, την αράξαμε εκεί πέρα, ντεμπελίκι, φαΐ. Και από εκεί μας πήγανε σε άλλο μέρος. Και τελικά άρχισαν να πηγαίνουν εργάτες εδώ, να δουλεύουν εκεί, στα εργοστάσια. Εσείς τι κάνετε? Είπανε όποιοι είναι φοιτητές, όποιοι ήταν φοιτητές ή τελειώσαν το γυμνάσιο στην Αθήνα να δηλώσουν και θα πάνε να σπουδάσουν. Και πήγαμε να σπουδάσουμε. Χωρίς εξετάσεις μπήκαμε όλοι. Αυτοί όλοι. Σε τι γλώσσα? Γλώσσα δεν ξέραμε τίποτα ακόμη. Στην Περκόβιτσα όσο ήμασταν βρήκαμε ένα λεξικό, κάτι εφημερίδα παίρναμε, κοιτάζαμε. Τίποτα. Πολύ ψηλά πράγματα. Μόλις πήγαμε, γίνηκαμε φοιτητές, μας βάλαν σε τέτοιο, σε κοινόβιο. Στον οίκο του φοιτητή. Έχει πολλούς οίκους φοιτητή. Και μας βάλαν τον καθένα χωριστά με Βούλγαρους. Και ήθελες, δεν ήθελες. Μαθαίνετε. Μάλιστα. Και αρχίσαμε να σπουδάζουμε. Εγώ γράφηκα στο Πολυτεχνείο στη Χημεία. Και στο πρώτο εξάμεινο ήδη έπρεπε να δώσω εξετάσεις. Αλλά ήταν αναλυτική χημεία που δεν χρειάζεται λόγια πολλά. Θέλει εξισώσεις μονάχα.
Και την έβγαλα. Και σιγά 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 άρχισα να μιλάω. Και στο δεύτερο έτος άρχισα να κρατάω σημειώσεις. Mm-hmm. Στο δεύτερο έτος σημειώσεις με ελληνικά, στα βουλγάρικα με ελληνικά γράμματα. Και τα περισσότερα ελληνικά, μόνο τους όρους βουλγάρικα. Και ύστερα στο σπίτι πήγαινα και έκανα συσήφιο έργο να τα αποδελτιώνω αυτά τα πράγματα, να τα γράφω κανονικά, να συμβουλεύομαι και από βιβλία κλπ. Και έτσι έκανα δουλειά που ετοιμαζόμουν ήδη στη διάρκεια του έτους για τις εξετάσεις. Γιατί εκεί πέρα υπήρχε conspect. Conspect είναι ερωτήσεις. Ερωτήσεις από τις οποίες κάποιες ερωτήσεις θα σου πέσουν. Ενώ εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπήρχε, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, σιγά 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 σιγά. Και πώς εν τω μεταξύ, όσο ήμουν φοιτητής, δούλευα στο ραδιοσταθμό της Σόφιας. Ήμουνα μεταφραστής και εκφωνητής στην ελληνική εκπομπή. Και εκεί βοηθήθηκα πολύ να μάθω τη γλώσσα. Και ήταν ωραία δουλειά, σε πολιτισμένο περιβάλλον. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία ήταν. Δούλευα τα βράδια. Και μένετε σε κοινόβιο. Ναι. Εκεί γνωρίστηκα με τη σύζυγό μου. Αυτή δούλευε στην ηχοληψία. Στο ραδιοφωνικό σταθμό. Στο ραδιοφωνικό σταθμό. Δούλευε στην ηχοληψία. Γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε το Νοέμβρη, κάτι τέτοιο. Και... όχι, την Άνοιξη γνωριστήκαμε. Την Άνοιξη. Αρχίσαμε να βγαίνουμε. Ποιας χρονιάς. 54. Mm-hmm. Ναι. Και το Δεκέμβρη παντρευτήκαμε. Μάλιστα. Είχατε καμιά επαφή με την Ελλάδα, όχι, με την οικογένειά σας? Όχι, τίποτα απολύτως. Τότε είχα γυρίσει, τότε γύρισα. Είχατε προσπαθήσει όταν, να έχετε όταν, κάποια επαφή? Κοιτάξτε, όταν γύρισα στην Περκόβιτσα, από τις ομάδες πια, από το Τρίτο Αντάρτικο που λέμε εμείς, βρήκα κάποιον Μονδάνο, Σπύρο Μονδάνο, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός του Ερίκου, ο αδελφού μου, και τον είχε φέρει μια φορά στο σπίτι από την Αθήνα. Ήρθαν μαζί και έμεινε στο σπίτι μας mm-hmm. μερικές μέρες. Και τον γνώρισα κι εγώ. Τον βλέπω τον Μονδάνο εκεί πέρα. Βρε, το λέω, τι γίνεται? Λέει, καλά. Λέει, μου λέει, ο Ερίκος τι κάνει? Λέω, ξέρω εγώ, έμαθα. Λέω, τον πιάσαν. Λέει, αφού ήμασταν στην Αθήνα μαζί. Μετά την Βάρκιζα. Μάλιστα. Στην Αθήνα, λέει, ήμασταν μαζί. Καθίσαμε, πιάμε καφέ μαζί, κουβεντιάσαμε. Ύστερα αυτός έφυγε, σκότωσαν τη γυναίκα του, έφυγε στην Ιταλία και από την Ιταλία ήρθε στα Αντάρτικο. Λοιπόν, μου λέει, δεν έμαθα ότι είναι ζωντανός ο Ερίκος. Και άρχισα από δεδαλώδεις δρόμους, κατόφθασα και πήγε χαμπάρι στον Ερίκο. Ότι είμαι στη Βουλγαρία και ότι σε αυτή τη διεύθυνση και να βρει τρόπο να στείλει ένα γράμμα. Και βρήκε τρόπο μέσω αυτού του Αλαλούφ του Άρη, που μου είχε γράψει εκείνο το γράμμα. Αυτός ήταν ήδη στο Ισραήλ. Μέσω του Ισραήλ παίρνουν το πρώτο γράμμα του Ερίκου. Και μου διηγόταν την Οδύσσια, την ξέρετε εσείς πολύ καλά, την Οδύσσια. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Μετά το 54, μετά. Ήσασταν ήδη παντρεμένος. Ήδη. Ναι, ήδη ήμουν παντρεμένος. Όταν παντρευτήκατε και τελειώσατε το Πολυτεχνείο, πήγα στη δουλειά αμέσως. Με τι ασχοληθήκατε? Εκεί πέρα δεν έχει με τι θα ασχοληθείς. Όλοι όσοι τελειώνουνε, τους διορίζουν και είναι υποχρεωμένοι σε ένα μήνα από την μέρα που υπερασπίζουν τη διατριβή τους, κάνουν διατριβή στο τέλος. Διπλωματική εργασία λέγεται εδώ. Ναι. Ναι. Ύστερα από ένα μήνα είναι υποχρεωμένοι να πάνε εκεί που τους διορίσανε. Αν δεν πάνε, τους αφαιρούν το δίπλωμα. Εμένα, οι τρεις πρώτοι στην τάξη έχουν το δικαίωμα να διαλέξουν. Και εγώ διάλεξα εκεί όπου είχα κάνει την πρακτική μου. Δηλαδή σε ένα εργοστάσιο της Σόφιας. Αριθμημένο εργοστάσιο, δηλαδή ήταν πρώην στρατιωτικό, πολεμικό εργοστάσιο. Μεγάλο, σαν με 1500 εργάτες είχε, μεγάλο και είχε προϊόντα, τα πιο διαφορετικά προϊόντα είχε. Και εγώ πήγα εκεί πέρα και επειδή είχα τελειώσει μεταλλουργία, πήγα στα Χιτήρια. Εκεί δούλεψα 7 χρόνια. Τον 7ο, 6ο και 7ο χρόνο. Δηλαδή μέχρι το 63 δούλεψα. Δηλαδή το 56, ακριβώς, το 56 γεννήθηκε ο Άρης και την ίδια μέρα πήγα. Ο Άρης είναι ο γιος σας. Ναι.
Και την ίδια μέρα πήγα στο εργοστάσιο για πρώτη φορά. Αλλά είχα γνωστούς, διότι έκανα την πρακτική εξάσκηση εκεί πέρα. Πώς τον ονομάσατε Άρη τον γιο σας? Έτσι. Γιατί είναι σύντομο όνομα, είναι και ελληνικό. Έτσι. Είχαμε και τον Άρη τον Αλαλούφ που μας έγραφε γράμματα. Τον φίλο σας. Που μας μετέφερε τα γράμματα του Ερίκου. Έτσι. Και λοιπόν, γεννήθηκε το 56 ο γιος σας. 56. Το Μάρτιο. Το Μάρτιο του 56 πήγα εγώ στο εργοστάσιο. Τα δύο τελευταία χρόνια, ως το 63, δηλαδή το 62 και το 63, ήμουνα επικεφαλής, δηλαδή ήμουνα προϊστάμενος του μεταλλουργικού τμήματος του εργοστασίου. Δηλαδή ασχολούμασταν με τα χιτήρια, με τις ηλεκτροσυγκολήσεις, με τις επικαλύψεις, μεταλλικές επικαλύψεις. Και με τα... Αυτά. Και η σύζυγός σας τι δουλειά έκανε αυτή την εποχή? Ήταν στο ραδιοσταθμό. Πάντοτε, παρέμεινε στο ραδιοσταθμό. Εκεί δεν ήταν δυνατόν να δουλεύει ένας και να ζει μια οικογένεια. Ήταν αδύνατο των αδυνάτων. Δεν μπορούσε. Γι' αυτό και όλοι είχαμε ένα παιδί. Όλοι. Διότι με δύο παιδιά δεν μπορούσε να δουλέψει η γυναίκα. Αμένα ένα μισθό, οποιοδήποτε και αν, μόνο αν είσαι ένα μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, μπορούσες να ζήσεις. Αν είσαι ένας μηχανικός, ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, αδύνατο να ζήσει η οικογένεια με ένα μισθό, τετραμελής οικογένεια. Γι' αυτό όλοι είχαν από ένα παιδάκι. Τότε ήταν η εποχή των ισχυρών αγελάδων. Λοιπόν, ύστερα από αυτό προκηρύχθηκε διαγωνισμός στο δικό μου το Ινστιτούτο που τέλειωσα. Διαγωνισμός για έναν λέκτορα. Και πήγα εδώ στις εξετάσεις και μπήκα εκεί πέρα. Εγκατέλειψα το εργοστάσιο και άρχισα να διδάσκω χύτευση των μετάλλων, δηλαδή που δούλεψα αυτά τα όλα τα χρόνια, χύτευση των μετάλλων. Δυσκολίες στη γλώσσα φυσικά στην αρχή, τον πρώτο χρόνο, πολύ μεγάλη δουλειά, προετοιμασία έκανα, κυρίως στη γλώσσα. Ύστερα όμως συνήθισα καλά και δεν μπορούσα να με καταλάβει κανένας ότι δεν είμαι Βούλγαρος. Ότι δεν ήσασταν Βούλγαρος. Κανένας. Γιατί οι άλλοι, οι δικοί μας, τσιτσιρίζανε. Τσι, δεν μπορούσαν να πούνε τσι, σε, ζε. Τσιτσκι. Δεν μπορούσαν. Εγώ τα λέγα και από στα γαλλικά. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι φθόγγοι. Και έτσι έμαθα καλά και έκανα εκεί μέχρι που εφήγαμε. Μέχρι που εφήγαμε. Πώς αρχίσατε να σκέφτεστε να γυρίσετε στην Ελλάδα? Όχι, μα πάντοτε αυτό σκεφτόμασταν, αλλά ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Κοιτάξτε, άλλοι πολιτικοί πρόσφυγες κατέφευγαν στον ΟΗΕ, σε εκπροσώπους του ΟΗΕ και παίρνανε κάτι ταυτότητες και μπορούσαν να ταξιδεύουν κλπ. Εμάς δεν μας αφήνανε. Ποιους εννοείτε εσάς? Που ήμασταν στη Βουλγαρία. Τους Έλληνες που ήσασταν. Έλληνες που ήμασταν πολιτικοί πρόσφυγες στη Βουλγαρία δεν μας επέτρεπαν. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι θέλανε, για να μας έχουν. Αλλιώς θα σκορπάγαμε. Ποιοι εννοείται δεν σας άφηνε? Η καθοδήγηση. Η καθοδήγηση δεν σας άφηνε, μάλιστα. Η σοφή καθοδήγηση. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πήγα στο Ινστιτούτο, δούλεψα εκεί πέρα. Καλά, δούλεψα καλά. Έκανα τη διατριβή μου το... το διδακτορικό το 72 και το 74 έγινε υφυγητής στην έδρα Γενικής Μεταλλουργίας. Και μετά ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Είχατε πια επαφή με τον γράμματα, αδερφό σας? Του έλεγα, γιατί άρχισαν να κινείται ο κόσμος για να θέλει να φύγει. Μερικοί φύγανε, είχαν φύγει μερικοί που είχαν γερό αυτό δόντι στην Ελλάδα. Φύγανε κιόλας. Με τον Ερίκο είχαμε συνοηθεί και αυτοί άρχισαν να τρέχουν. Κινήσανε, γίνει και ουρανών μαζί με τη Μαρία, τη γυναίκα του. Και μια φορά μας παίρνουν τηλέφωνο από την πρεσβεία, την ελληνική της Σόφιας και μας λένε έτσι και έτσι έχει εγκριθεί ο επαναπατρισμός σας. Εν τω μεταξύ, ο Άρης Φαντάρος. Στη Βουλγαρία Φαντάρος. Φαντάρος. Τι αγώνα κάναμε να μην πάνε.
Δεν γίνονταν τίποτε τελείως. Και μάλιστα οι Βούλγαροι δεν το θέλανε. Οι δικοί μας επιμένανε να πάνε φαντάρι. Και μάλιστα τους παίρνανε και τους βάζανε εκδοτιστές, ανιχνευτές, όλο τέτοιες δουλειές. Λοιπόν, ο Άρης φαντάρος είχε κάνει έναν χρόνο, ήταν σε μια σχολή αξιωματικών. Μετά, αφού ονομάστηκε, ξέρω τι βαθμό πήρε, ήταν στο Πετρίτσι. Και πια σε μερικούς μήνες θα έπρεπε να απολυθεί. Μόλις πήραμε την αυτή, πήρα το χαρτί εγώ από την πρεσβεία. Πήρα το χαρτί. Πήγα στο Υπουργείο Στρατιωτικών, τους λέω έτσι και έτσι. Φεύγουμε. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Πήρε τηλέφωνο τον διοικητή του τμήματος. Του είπα σε ποιο τμήμα είναι, γιατί από τα γράμματα που μας έστελνε ξέραμε πού βρίσκεται. Παίρνει τον διοικητή του τμήματος, του λένε αμέσως να τον απολύσετε. Μπροστά μου. Και ύστερα από μερικές μέρες, μπαμ, ο Άρης. Να σας ρωτήσω λιγάκι, εσείς πια στη Βουλγαρία είχατε. Δεν είχαμε ταυτότητα. Τι υπηκότητα. Άνευ ηθαγενείας. Ήσασταν άνευ ηθαγενείας. Άνευ ηθαγενείας μας γράφανε. Είχαμε μία άδεια παραμονής και έγραφαν άνευ ηθαγενείας. Στην αρχή ήμασταν Έλληνες υπήκοοι. Ύστερα μας γράφανε άνευ ηθαγενείας. Είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις, φαίνεται, κάτι τέτοιο. Ο Άρης τι υπηκότητα. Ο Άρης Βουλγάρικη, όποιος γεννιέται σύμφωνα με τον νόμο, γεννιέται εκεί πέρα, οποιοδήποτε κι αν είναι, γίνεται Βούλγαρος υπήκοος. Έπρεπε λοιπόν τώρα για να φύγει. Α, όχι. Έπρεπε να αποβάλει την ηθαγένεια και ύστερα να τον απολύσουν από το στρατό. Και απέβαλε την ηθαγένεια με αιτήσεις κτλ. Πήγαμε αυτό το χαρτί ότι απέβαλε την ηθαγένεια και αμέσως τον άφησαν και τον στείλαμε αμέσως να μην μετανιώσουν. Του στείλαμε αμέσως τον Άρη. Μείναμε εμείς και εμείς. Η γυναίκα σας ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Ήθελε. Ήθελε γιατί. Πρώτα-πρώτα ήθελε μαζί μου. Εγώ δεν μπορούσα να σταθώ στη Βουλγαρία. Το ήξερε ότι δεν κάθομαι στη Βουλγαρία. Για λόγους πολλούς. Παρόλο που η Βουλγαρία ήταν πολύ φιλόξενη για μας. Πολύ φιλόξενη για μας. Θα θέλατε να μας πείτε τους λόγους που δεν αισθανόσασταν ότι θέλετε να μείνετε. Μεταξύ των άλλων, ο σπουδαιότερος λόγος ήταν ότι τον Άρη τον κυνηγούσανε. Ήθελαν να τον βάλουν στις μυστικές υπηρεσίες και κάτι τέτοια. Μπερδεμένα πράγματα. Του λέω Άρη, εγώ τα ξέρα γιατί πορταμένα κυνηγούσαν. Του λέω Άρη, δεν θα πεις ναι πουθενά, τελείωσε. Λέει τώρα που θα πάω στο στρατό. Τίποτα, πουθενά, άμα κάτι γίνει θα πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι πέθανε ο τάδε, ξέρω εγώ, κάτι συνθηματικό. Και μας πήρε μια φορά με το τηλέφωνο. Και αμέσως πήγα εγώ, ήταν στο Πλέβεν, σε μια σχολή. Ποιοι προσπαθούσαν να το βάλουν σε μυστικές υπηρεσίες. Μυστικές υπηρεσίες ή βουλγαρικές εννοείται. Ποιες. Μου τηλεφώνησε, μου είπε αυτή το συνθηματικό. Πήγα αμέσως εγώ, τον περίμενα, βγήκε έξω, του λέω μη φοβάσαι τίποτα. Τίποτα μη φοβάσαι. Δεν θα δεχθείς, θα πεις δεν θέλω. Αν θα αρνείσαι, πήρε θάρρος και γλίτω. Γι' αυτό το κυριότερο γι' αυτό η Μιλκάνα ήταν έτοιμη να φύγουμε. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Θα σταματήσουμε τώρα εδώ και θα πάμε στην έκτη κασέτα. Στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για την επιστροφή σας. Συνεχίζουμε μετά που φύγατε από την Βουλγαρία και ήρθατε στην Ελλάδα. Πριν αρχίσω για τα πράγματα στην Ελλάδα, να πω ότι σε όλο αυτό το διάστημα από το 43 μέχρι το 76 που ήρθα στην Ελλάδα, σε όλα τα βουνά που γύρισα και στη Ιουγκοσλαβία όπου έκανα πολιτικός πρόσφυγας και στη Βουλγαρία, δεν συνάντησα ούτε έναν Εβραίο που να ήταν αντάρτης. Ούτε έναν. Που δείχνει ότι από τη Θεσσαλονίκη ή δεν βγήκανε καθόλου ή βγήκαν ελάχιστοι, οι οποίοι ή χάθηκαν ή κατά κάποιον τρόπο βρέθηκαν αλλού, κατά κάποιον τρόπο. Ξέρετε εσείς κανέναν που να έφυγε? Εσείς μας είπατε ότι τρεις άνθρωποι ήμασταν. Φύγαν ο μαζί σας. Ο ένας σας είπε είχε πλατυποδία και τον πήραν επειδή δεν μπορούσε πια να περπατήσει, τον πήραν και δεν ξέρω τι έγινε. Ο άλλος ο Αλμπέρτος, ο Χανταλής, όταν πέσαμε στην ενέδρα στα Καλύβια εκεί πέρα στο Βέρμιο, τον έχασα. Μετά έμαθα ότι ποδαρόδρομο έφτασε στον Πειραιά. Όπου στον Πειραιά έγινε χαμάλης και δούλευε φορτοεκφορτωτής μέχρι και την απελευθέρωση. Ύστερα έφυγε στο Ισραήλ. Ήρθε εδώ πέρα, τον είχαμε στο σπίτι. Με τη γυναίκα του. Τον Αλμπερτίκο.
Τον είχαμε εδώ, χαρήκαμε φυσικά, μας εξήγησε τι τράβηξε κι αυτός και φύγανε φυσικά στο Ισραήλ και πέθανε. Πώς εσείς σκέφτεστε, γιατί δεν βρήκατε καθόλου ανθρώπους Εβραίους επάνω στα βουνά? Δεν βγήκανε στα βουνά. Δεν βγήκανε. Ή βγήκανε ελάχιστοι, όπως είπα. Τι να σας πω, δεν βγήκανε, δεν είδα ούτε έναν. Θα τον καταλάβαινα εγώ αν ήταν. Αν ήταν, γιατί εγώ ήμουν Μάρκος, να πούμε, και δεν ήξερε κανένας ότι είμαι Εβραίος. Στη Βουλγαρία με μάθανε ότι είμαι Εβραίος. Εκεί που ήρθαν οι Βουλγαροί και σου παίρνουν τα στοιχεία και δεν ξέρω τι, εκεί γιατί να μην πω ότι είμαι. Στο βουνό όμως δεν ήξερε κανένας. Μπορεί να ήταν και κανένας τέτοιος. Ίσως. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελλάδα. Μπήκα στην Ελλάδα και βρήκα μια Ελλάδα διαφορετική από ό,τι την άφησα. Πιο νοικοκυρεμένη, πιο ωραία. Ωραίες πόλεις, ωραία χωριά. Τα χωράφια καλλιεργημένα. Δρόμοι ωραίοι. Μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Καταβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουνα γραμμένος στη Δημαρχία Μανουέλ. Ύστερα το ανακάλυψα όταν έπρεπε να γραφώ στο Πανεπιστήμιο. Ανακάλυψα πως είμαι Μανουέλ και δεν είμαι Μάρκος. Πήγα στον Λυκειάρχη και στο απολυτήριο που μου έγραφε Μάρκος έγραψε «Η Μανουέλ» και υπογράφει και έβαλε και σφραγίδα και με γράψα στο Πανεπιστήμιο Μάρκο ή Μανουέλ. Έπρεπε να λύσω αυτό το πρόβλημα γιατί από τη Βουλγαρία που ερχόμουν όλα ήταν Μάρκος. Σύνταξη, γιατί είχα συνταξιοδοτηθεί. Επειδή ήμασταν αντάρτες, σύμφωνα με τον βουλγάρικο νόμο, στα 55 παίρναμε σύνταξη. Αν θέλαμε. Εγώ είχα γίνει ακριβώς 55 χρονών και συνταξιοδοτήθηκα. Και στείλαμε τον Άρη και περιμέναμε να βγει η σύνταξη για να φύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, πήγα εκεί για να κανονίσω τα του ονόματος. Πηγαίνω στην αυτήν, στην Δημαρχία, λέω έτσι και έτσι μήπως μου αφαιρέσαν την ηθαγένεια. Λέγω με αυτό, με βρήκανε, λέω εσύ είσαι ανύπαρκτος, μου λέει. Ανύπαρκτος. Ναι, με κηρύξανε σε ανυπαρξία. Γιατί δεν παρουσιάστηκα στο στρατό, σου λέει πάει αυτός. Στην Πολωνία, στα κραματόρια, ξέρω εγώ. Λέει πρέπει να πας στο φρουαρχείο της Θεσσαλονίκης και εκεί πέρα μόνο αυτοί μπορούν να άρουν την ανυπαρξία σου. Πήγα λοιπόν κουμπωμένος, στον αξιωματικό θα πήγαινε. Κουμπωμένος λέω έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ω, λέει καθίστε, καθίστε. Κατάπληξη μου έκανε. Και στη Δημαρχία κατάπληξη. Όλοι ρωτούσαν αυτό, εκείνο. Με μια συμπάθεια. Το ίδιο και αυτός ένας σταγματάρχης. Λέει καθίστε, καθίστε. Λέει. Καπνίζετε, όχι, δεν καπνίζετε. Λέει πέστε, τι, τώρα έρχεστε. Ω, πώς είναι εκεί. Εσείς τι περιμένατε? Εγώ ήμουν ακουμπωμένος μέχρι εδώ και η Μιλκάνα απ' έξω. Τι περιμένατε? Εμείς αξιωματικοί είναι, ξέρω εγώ τι περιμέναμε. Είχατε αξιωματικός του στρατού, βέβαια. Λοιπόν, λέει, εντάξει, κάντε μια αίτηση, ξέρετε λέει, να γράφετε, ξέρω λέω. Κάντε μια αίτηση και έχετε λεφτά, λέω, δεν έχω. Εντάξει, θα βάλετε ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου που μας έδωσαν από την πρεσβεία στη Σόφια, την ελληνική πρεσβεία. Ένα αντίγραφο, έγραψε αυτός ακριβές αντίγραφο κτλ. Να μην πάμε έξω σε συμβολιογράφο έπρεπε να πάμε. Λέει, σε ένα μήνα σίγουρα θα έχετε ειδοποίηση ότι σας έρετε η αυτή. Για ανυπαρξία σας. Και πράγματι σε ένα μήνα, εδώ έγραψα την διεύθυνση του Ερίκου, γιατί εκεί πήγαμε μόλις ήρθαμε. Άρθηκε η ανυπαρξία. Μετά αρχίσαμε να κάνουμε αγώνα για το όνομα, να αλλάξω το όνομα. Γιατί όλα τα χαρτιά μου και η σύνταξή μου έρχεται στο όνομα Μάρκος. Ένας δικός μας φίλος, ο Πίψος αυτός, ο Θεοφάνης ο Πίψος, ανέλαβε χωρίς αμοιβή φυσικά, που δεν είχαμε λεφτά. Πήγε σε αυτά, πήγα εγώ στο πανεπιστήμιο, βρήκα τα χαρτιά όλα και αυτά, τα παρουσιάσανε και γλιτώσανε. Πείτε μου λιγάκι, είπατε ότι τον γιο σας, τον Άρη, τον στείλετε αμέσως... Στον Ερίκο. Τον στείλετε στον αδελφό σας. Εκεί έμενε. Πόσο καιρό έμεινε στον αδελφό σας ο Άρης? 2 μήνες, κάτι τέτοιο. Και μετά ήρθατε εσείς. Και η γυναίκα σας έχει σύνταξη από την Βουλγαρία? Ναι. Και αυτή είχε σύνταξη. Αυτή δεν είχε σύνταξη όταν ήρθε, αλλά είχε χρόνια. Και όταν συμπλήρωσε τα έτη, πήγε στη Βουλγαρία και έβγαλε τη σύνταξή της.
Και ύστερα με τρεχάματα πολλά, τι μεταβιβάσανε εδώ πέρα τη σύνταξη, όπως και εμένα. Τώρα είμαστε του ΙΚΑ εμείς. Παίρνετε σύνταξη από συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Παίρνουμε τη μικρότερη σύνταξη του ΙΚΑ. Και έχουμε και γιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εσείς όταν ήρθατε εδώ πέρα, τι δουλειά κάνατε? Εγώ, ώσπου να κανονίσω με το όνομα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν είχα ταυτότητα. Πώς θα βγάλω? Πρέπει να βγάλω ταυτότητα για να δουλέψω. Και με τα δικαστήρια και αυτά τελικά άλλαξα το όνομα, πήγαμε, βγάλαμε ταυτότητα και πήγα σε όλα τα εργοστάσια που υπάρχουν, σε όλα τα χιτήρια που υπάρχουν. Μόλις με βλέπαν, 55 χρονών ήμουν όταν ήρθα. 55 χρονών, άφησε το τηλέφωνο σου, μου έλεγαν. Παντού όπου πήγα. Και ήταν όλο τρύπες χιτήρια. Στη Βουλγαρία είχε χιτήρια. Δεν μπόρεσα να βρω δουλειά στα χιτήρια. Ύστερα πήγα σε έναν γνωστό μας, έναν Καραμιχάλη, πέθανε. Μεγάλος αγωνιστής. Τετράκης εις θάνατον. Ήτανε καταδικασμένος. Ήτανε αρχηγός των ανταρτών στην Εύβοια. Με το όνομα Βύρων, ψευδόνυμο Βύρων. Σε αυτόν πήγα, είχε αυτός, αφού βγήκε από τις φυλακές, έκανε φροντιστήριο. Το πιο ακριβό φροντιστήριο στην Αθήνα, στον πύργο Αθηνών. Φροντιστήριο. Πήγα, του λέω, Βαγγέλη, έτσι και έτσι. Φώναξε αυτόν που ήταν υπεύθυνος για τη χημεία. Μου λέει, δώσε του 6 ώρες. Μου δώσαν 6 ώρες. Εγώ χημεία, πόσα χρόνια δούλευα στην μεταλλουργία, χημεία. Άρχισα να διαβάζω πάλι. Να διαβάζω. Και με τα φροντιστήρια και με τα ιδιαίτερα, κυρίως με τα ιδιαίτερα, γεννήκαμε οικονομικώς ανεξάρτητοι. Όπως ξεκινήσατε, έτσι. Τελείωσα. Με ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινήσατε. Με ιδιαίτερα, ναι. Δάσκαλος, όλη τη ζωή μου δάσκαλος. Και στο πανεπιστήμιο δάσκαλος. Ναι. Δασκαλίκη. Ναι. Και μέσα σε μία δεκαετία γίνεται ανεξάρτητη. 15 χρόνια. Αλλά δούλεψε και στην αυτή στη μετάφραση της εγκυκλοπαίδειας, της μεγάλης σοβιετικής εγκυκλοπαίδειας. Εκεί δουλέψαμε με τη Μιλκάνα 3-4 χρόνια, συνεχώς. Όσο θέλαμε. Μέρα-νύχτα δουλεύαμε. Όσο θέλαμε, δουλεύαμε. Κάθε εβδομάδα πηγαίναμε, δίναμε τις μεταφράσεις, μας πληρώναμε. Και στο στο φροντιστήριο και αυτό. Στο τέλος, είχαμε φτάσει στο γράμμα Σ. Από τα ρώσικα στα ελληνικά ήταν. Στο γράμμα Σ, δηλαδή τα 3/4 είχαν μεταφραστεί της εγκυκλοπαίδειας. Όλα τα υπόλοιπα, που είναι τεράστιος όγκος δουλειάς, μας τα δώσαν σε 2 τσουβάλια με τη Μιλκάνα. Και μας είπαν σε 1,5 χρόνο να τα μεταφράσετε. Σε 1 χρόνο τα είχαμε μεταφράσει. Και ξέρετε και ρώσικα δηλαδή? Βέβαια πως. Ξέρω ρώσικα τα δικά μου. Δηλαδή ξέρω χημεία, φυσική, μηχανουργία, μεταλλουργία, αστεροσκοπείο. Δεν ξέρω να διαβάσω ένα μυθιστόρημα, να πούμε, να το καταλάβω, να το γλυκαθώ. Αυτό δεν ξέρω. Και να μιλάω ελεύθερα δεν ξέρω. Μπορώ να συνοηθώ. Ναι, δουλέψαμε 3 χρόνια εκεί πέρα. Και καλά λεφτά. Καλά λεφτά. Και φτιάξαμε το καλαθάκι μας. Πλέξαμε το καλαθάκι μας. Ο γιος μας το δεύτερο χρόνο πήγε φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Και σπούδασε φαρμακοποιός. Φαρμακευτική σχολή. Έβγαλε τη φαρμακευτική σχολή. Μετά δούλεψε 2 χρόνια στον τουρισμό να μαζέψει λεφτά για το φαρμακείο. Βοηθήσαμε κι εμείς φυσικά για το φαρμακείο. Το ανοίξαμε φαρμακείο. Και τώρα δουλεύει στο φαρμακείο και παράλληλα ο Ερίκος του έδωσε μια δουλειά που είχε αυτός. Γέρασε ο Ερίκος φυσικά. Του έδωσε μια δουλειά. Ο θείος του δηλαδή. Ο θείος του. Μια δουλειά ανεξίτηλη μελάνη για την υφαντουργία έκαμνε σε λινάρια. Δεν τα μπορούσε πια. Όμως ήταν δουλειά που περπατούσε. Απέδιδε. Την έπιασε ο Άρης, μεγάλωσε. Αγόρασε μηχανή, αγόρασε αυτό. Τα άλλα γινόντουσαν όλα με το χέρι. Αυτός αγόρασε μηχανή. Τώρα τον βοηθάμε κι εμείς λιγάκι και δουλεύει τις 2 δουλειές. Τον βοηθάτε, εννοείται, πηγαίνετε και συμπαραστέκεστε στη δουλειά. Ναι. Μάλιστα. Έχει οικογένεια ο Άρης. Έχει οικογένεια, έχουν ένα παιδάκι, τον Λέον, και τώρα θα γεννήσουν κοριτσάκι.
Η σύζυγός του δουλεύει? Όχι. Δεν δουλεύει. Θα ήθελα... Και αυτά. Θέλετε να μου πείτε έτσι, γιατί θελήσατε να μιλήσετε και να δώσετε αυτή τη μαρτυρία, αν θέλετε γιατί να μου πείτε. Γιατί δεν... Πρώτα, εγώ δεν χάνω τίποτα. Και δεύτερο, μπορεί από αυτό κάτι να βγει, ξέρω εγώ. Δεν τους άμπους ξέρω πού θα το χρησιμοποιήσουν. Εγώ τίποτα δεν χάνω αυτό. Και ύστερα, ας μαθευτεί ότι στη Βόρεια Ελλάδα είχε για έναν Εβραίο. Κακό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Όχι. Έχετε έτσι... Αισθάνεστε ότι ίσως μέσα από αυτή τη μαρτυρία μπορείτε να δώσετε και ένα μήνυμα? Ένα μήνυμα, βεβαίως ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα θέλω να το δώσω στους δικούς μου της νέας γενιάς. Ότι ο άνθρωπος εξ απαλώνων ήχων πρέπει να διαπαιδαγωγείται έτσι ώστε να είναι γερός στην υγεία και ιδιαίτερα ψυχική αντοχή να έχει, γιατί δεν ξέρει τι θα του συμβεί και πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις και να τις ξεπεράσει. Αυτό είναι το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζομαι να μην φτάσει ποτέ η ανθρωπότητα σε τέτοια γεγονότα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δυσκολίες πάντα συναντάει ο άνθρωπος. Σας ευχαριστούμε. Εγώ. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς. Έχει βγει το 1938 και είμαστε στο Σεϊσού, πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι δεξιά κάτω. Σε αυτή τη φωτογραφία... είμαι εγώ, η σύζυγός μου Μιλκάνα και ο γιος μου ο Άρης. Τη βγάλαμε στο πάρκο της Σόφιας το 1966. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε το, ανάμεσα στο 1929 και 1931. Σε αυτήν είναι ο μεγάλος μου αδελφός ο Μάριος, από τους δύο νέους τους όρθιους. Ο αριστερά είναι ο Μάριος. Είναι μαζί με την οικογένεια που τον είχε υιοθετήσει για να πάνε στην Παλαιστίνη. Δεν ξέρω γιατί δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το ταξίδι. Αυτή η φωτογραφία, σε αυτή τη φωτογραφία είμαι με τον Άρη, τον γιο μου, ο οποίος επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη άδεια, όπου στη Θεσσαλονίκη ήταν φοιτητής εδώ πέρα. Τότε κατοικούσαμε στην Πίνδου 11. Στο σπίτι είμαστε, στο δικό μας το σπίτι. Το 1979. Η φωτογραφία αυτή βγήκε στο διαμέρισμά μας στην οδό Ιωάννη Πολέμη 25, όπου μένουμε. Είμαι εγώ, η σύζυγός μου και ο πρώτος ο εγγονός μας, ο Λέων. Φωτογραφία βγήκε το 1994.